Παρακαλώ, υποδεχτείτε τον Λουί Πατσαλίδη! Yeah! Δε φορά, τι κάνουμε, θέλεις να πάει στο τουαλέτα, ρε μου. Πέφτουν ούλα, ναι. Καλησπέρα σε όλους! Καλησπέρα! Πιο ψοφισμένοι μπορείτε, ναι. Καλησπέρα σε όλους! Καλησπέρα! Άντε, μπράβο, ένα ακόμη Louis Night Show. Άλλη μια Παρασκευή βράδυ εδώ, στο σταθερό μας ραντεβού. Λοιπόν, Τεφρούλη, πέρα μας να δούμε. Τι έχουμε σήμερα. Τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε μαζί με την πάντα μας την πανέμορφη και φωνάρα Έλενα Παπαπαναγιώτου. Μπράβο! Καλώς όρισες, Έλενα μου. Καλώς όρισες. Βάθηκες να το γράφεις, Παπαπαναγιώτου. Πας στην Τρίτη. Σκέφτω να το κάνεις καλλιτεχνικό. Έλενα Παπαπα. Σου τσαμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εβδομάδας, με τη βοήθεια, όπως πάντα, του Time Shifter της Cita Vision και νομίζω να κάνουμε αρχή με τη σύνοδο των ΜΕΤ 7. Διότι η Κύπρος υποδέχθηκε τους ηγέτες άλλων 6 χωρών στη σύνοδο. Και εννοείται ότι ο Νίκαρος επέρασε τέλεια. ΜΕΤ 7 ήταν και πέρασε, με τις τηλεοπτικές κάμερες να καταγράφουν ατάκες, πειράγματα και χαμόγελα. Από νωρίς το πρωί ο Νίκος Αναστασιάδης έδειξε ευδιάθετος. Πρώτο του θύμα, ο εκκλησαβόνας ορμόμενος Αντώνιο Κώστα, με τις ολιγόλεπτες δηλώσεις του στα πορτογαλικά. Νίκος, thank you very much for your invitation. I have listened carefully what you have said in the last 5 minutes and I am in full agreement with what you have said. I'm certainly. Είναι κατάλαβε γρήγορο ο Νίκαρος που ζητά που έλαβε ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, αλλά είπε του στο τέλος, κατάλαβα τα ούλα και συμφωνώ μαζί σου, αγάπη μου. Καλά, γιατί δεν το έβαλα να διερμηνεύσει, ότι αφήκαν τον Νίκαρο να θωρείς το κενό της. Εν τόσος ξένος κόσμος που ήρθε. Αν ελάτε να σας πει ο Πορτογάλος στα πορτογαλικά, ήρθα δαμέ, αλλά κάτι βρωμή μες στον το κτίριο, ρε κουμπάρ. Πάλι είχε να του πει ο Νίκαρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγάπη μου. Μα εγκατάσταση του τι όλα. Άσε που τη χαρά τον Νίκαρος, δεν ξέρε που ποιαν πόρτα του αυτοκινήτου να μπει. Αφού καλωσόρισε με θέρμη και φυγιά τον Εμμανουέλ Μακρόν και τα είπαν για 20 μόλις λεπτά, ο Νίκος Αναστασιάδης αναχώρησε εμφανώς ικανοποιημένος για το συνεδριακό. Κύριε Πρόεδρε, όλα καλά. Δόξα σε Θεώ, πολύ καλά. Πάμε για να ξεκινήσουμε την πρώτη σύνοδο. Εκεί που σε πηγαδάκι που έστησαν με Τσίπρα και Μακρόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τους περιέγραφε τις δύσκολες μέρες πριν από την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Λίγο πριν αναχωρήσει για το Προεδρικό, ο Αλέξης Τσίπρας, τακτικός επισκέπτης στο νησί, δεν παρέλειψε να εκφράσει το παραπονό του στον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Γιατί με ξαναφέρεις στον ωραίο το κτίριο. Αγκρίστηκε ο Τσίπρας.
Πάει σου ήρθε 100 φορές και ο Νίκαρος έπαιρνε με σε κάτι παλιό ταβέρνες. Τώρα που ήρθε ο Μακρόν έφερε το στα ωραία τα κτίρια, έτσι. Εμείς στην Κύπρο ξέρουμε πώς να περιποιούμαστε ξένους ηγέτες. Γι' αυτό και όπως σε όλα τα διεθνή συνέδρια, οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι των χωρών ήρθαν ο καθένας με μια λιμουζίνα. Ναι, ξανά είχαμε τόσες στην Κύπρο. Με τον Ιταλό Πρωθυπουργό να την έκανε αμέσως για Ρώμη, οι υπόλοιποι 6 συμμετέχοντες στη Σύνοδο έφτασαν λίγο μετά τις 9 στο Προεδρικό, όχι με λιμουζίνες αλλά με λεωφορείο, σαν σχολική εκδρομή. Πρώτος κατέβηκε από αυτό ο Νίκος Αναστασιάδης για να τους υποδεχτεί στα σκαγιά του Προεδρικού με χαμόγελα. Πεθιά ρε ζήλη, εφορτώσαμε τους ούλους μες στο παλιό λεωφορείο. Σιγά με δεν βρούμε τόσες λιμουζίνες. Εκάτσα να πας τον άλλο. Ο Μακρόν πας στον Πορτογάλο, ο Νίκαρος πας στον Μαλτέζο, ήρθαν κι άλλοι άλλοι. Άγγελον, κατέβηκε πρώτος ο Νίκαρος. Πρέπει να κάτσε μπροστά γιατί ζαλίζεται πίσω. Πίσω κάτσαν τα λέσια. Κατέβηκε και υποδέχθηκε τους έναν αμίχη μου. Ούτε πως ήταν μαζί μες στο λεωφορείο τόση ώρα. Μα είναι δυνατόν να τους φέρετε ούλους μαζί ο Λεύκιος ο λεωφοριακής. Πάντως και πήγαν εκδρομή με το σχολείο στο Κάβερνος Μπιτς. Παραγγείλαν τους και καλαμάρι ο Νίκαρος. Πριν πάμε στο μενού, θέλω να ξέρω αν τους έβαλαν και κανένα ποτού ή να πιούν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχασε το χιούμορ του. Σου βάλω σαπάνια ο ξαγωνιάκι. Σαπάνια θα πιει ο Μακρόν, Νίκαρε μου. Να πιει κονιάκι. Πάλε καλά από τον επότησε και βιεσοπέ. Εν τω μεταξύ, εσερβίραν του σε μια κομμανταρία 100 χρονών από ό,τι μάθαμε από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλφα που εξασφάλισε και το μενού. Όχι πως είχε βέβαια, καθώς το δείπνο ήταν καθαρά κυπριακό. Σύμφωνα με το μενού της βραδιάς που εξασφάλισε ο Αλφα, οι 6 συνδετημόνες πέραν του κυπριακού κρασιού και μιας απαρχαιωμένης κουμανταρίας 100 χρόνων απόλαυσαν μεταξύ άλλων σούπα λουβάνα, αφέγγια, κυπριακές ραβιόλες με αναρίκες ως ντομάτας βανίλιας. Καλά δεν τους έπιανε το σεσό. Εταΐσαν λουβάνα τα πλάσματα τα ραφκιόλες με αναρίκες και βανίλια. Για όνομα του Θεού. Δεν κάνει που τους έφεραν με το παλιό λεωφορείο δίχω να ξιούνται γιατί δεν είχαν πόντο μεταφραστή. Δεν κάνει που τους επότισε μια κοπή κουμανταρία. Εταΐσαν τους παλιό λουβάνα με ραφκιόλες. Σε πήγαν πίσω στις χώρες τους με τις καλύτερες εντυπώσεις, είμαι σίγουρος. Γιατί δεν έβαλαν την ελπίδα ενός μαϊρευσίσιο που ξέρουμε όλοι πόσο τις περνά. Όχι, σήμερα νομίζω. Το ψιλοκόψιμο του κρεμμυδιού. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, δεν το έχω πολύ. Νομίζω με τα μίξερ τα πάει καλά πλέον. με τα μίξερ, αν βάζουμε όλα τα υλικά μέσα στο μίξερ, τι έχω να κάνω, πατήσω ένα κουμπάκι. Έχει γι' αυτό είναι τη δυσκολία μου, αλλά. Σωστά, ένα κουμπάκι για να πατήσει το μίξερ. Μπελό άνθρωπο να ζωγεί το μαχαίρι να κόψει το κρεμμύδι. Και να βρούμε μετά να μαζεύουν δαχτύλια που είχαμε. Μόνο στο μίξερ ελπίδα. Έναν κουμπάκι και τέλειωσε. Αν και έχω την υποψία ότι απέτυχε ακόμα και σε αυτήν την πολύ απλή αποστολή. Ενώ η καπίρα το. Η καπίρα ήταν. Τι ήταν το αυτό. Σου είπα ότι είχε δυσκολία να το μίξερ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είμαι εγώ, δεν κάνω κάτι. Ούτε ένα τσιλά κουμπί του μίξερ δεν κάνει, παιδί. Δώστε τη ώρα έναν κουμπανιστήρι που είχε τα παλιά, παιδί, και καταφέρει να κάνει. Μόνο να τρώει τίποτε άλλο. Νομίζω ότι υποτιμούσε σα πολλά εσά τι παρουσιάστριε στο ΡΙΚ. Λοιπόν, φαντάσου τώρα να παίζει στα Σταυριανή τένις με το Ράφα Ναδάλ. Νομίζω ότι η Σταυριανή θα μπορούσε να παίξει τέτρις, όχι τένις. Μάλλον με τις μπαλίτσες να φάω ναι. Στα μάτια μου, θα μείνει τίποτε ο Θεός. Δεν κάνει που έναν και τίποτε είμαι καημένη. Μα γι' αυτό επειδή και ο Ναδάλ είναι και ψηλός αθλητής. Όχι έναν και τίποτε Σταυριανή μου, κοζά μου γένε γάρα. Σε ποιος σου είπε ότι στο τέτρις πήρασε και μέτρα. Εκτός αν ο Σταύρος εννοεί να σε σύντνει που κάπου, και με πέφτεις όπως το τέτρις. Έτσι, αν με αλλάζει το πράγμα, θα μπορείς να κάνεις το μητσί το κομματού με το τέτρις, με 8 του. Να πάει εμείς που στα Βριανέα να παίξει τένις με τον Ναδάλ. Άκου πως η συζήτηση την ώρα που το έγκλημα στην Κύπρο καλπάζει. Ήθελα να το συμπεριλάβω γιατί έτσι μου προκάλεσε λίγη αίσθηση. Δύο νεαροί, ένας 21 χρόνων και ένας γύρω στα 38, ενοικίασαν, έμεναν σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα και φεύγοντας πήραν μαζί τους, σας παρακαλώ,
την τηλεόραση η οποία υπήρχε στο σπίτι αξίας 250 ευρώ και τι νομίζεις ότι πήραν άλλο μαζί τους? Τι πήρανε? Τι πήρανε? Ο ΑΕΟ. Εκλέψαν την τηλεόραση. Άντε να εκλέψαν το πλυντήριο, το microwave, το ψυγείο, το κάζι. Τι άλλο να κλέψα? Τον οικοκύρη. Όχι, πήραν ένα ζευγάρι σεντόνια αξίας 20 ευρώ, τα οποία προφανώς έκριναν ότι θα χρειαστούν στην επόμενη, στο επόμενο σπίτι που θα νοικιάσουν, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να κάνει καταγγελία για την εξαφάνιση της τηλεόρασης και ενός ζευγαριού σεντονιών 20 ευρώ, σας παρακαλώ. Με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει στη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία αναμένεται να κατηγορηθούν και στη συνέχεια να αφαιθούν ελεύθεροι για να κληρωθούν αργότερα ενώπιον του δικαστηρίου για υπόθεση κλοπής περιουσίας, η οποία περιουσία, επαναλαμβάνω, είναι μία τηλεόραση και ένα ζευγάρι σεντόνια αξίας 20 ευρώ. Να δούμε τι θα ζήσουμε άλλο, Ανδρέα. Κύριε Λέισον, ειλικρινά, γιατί να κλέψει ένα ζευγάρι σεντόνια, ρε κουμπά? Γιατί? Θα σκέφτεσαι στη φυλακή να κάθεσαι με άλλους κλέφτες. Εγώ φάω 20 χρόνια φυλακή. Έλα ρε, να μου κλέψεις τράπεζα. Εσύ, 25 χρόνια φυλακή. Δεν να μου κλέψεις. Σε εγώ τραπεζά, αλλά σπέρματος. Εσύ φίλε μου πόσα χρόνια. Εγώ βασικά ένα μήνα. Άντε ρε, τι έκλεψες? Σεντόνια. Αλλά ήταν σατέν. Να μείνουμε στο θέμα σεντόνια και να μιλήσουμε για τις ερωτικές σχέσεις και το γάμο μέσα από την εκπομπή της Θέκλας. Αγάπη μου, αν μια γυναίκα δεν είχε ποτέ τις ερωτική σχέση και δεν είχε προηγούμενη ερωτική εμπειρία, ό,τι της δείξεις τσίνον είναι. Εύκολα πέφτει στην παγίδα. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να προσποιηθείς, είτε άνδρας είσαι είτε γυναίκα είσαι, μπορεί να προσποιηθείς και ενώ δεν γουστάρεις, αν είσαι γυναίκα και δεν γουστάρεις τους άνδρες, μπορεί να προσποιηθείς ό,τι γουστάρεις και να μπεις ακόμα και στη διαδικασία του να κάνεις μια ερωτική πράξη χωρίς να το νιώθεις. Πόσες φορές, μην μου πεις τώρα ότι δεν έχει κόσμο, προσποιείται στις ερωτικές του σχέσεις. Προσποιείται, Θέκλα μου, αλλά τώρα να είσαι... Προσποιείται, Θέκλα μου. Έκατσες για μένα η χάλκους στο εκτελεστικό απόσπασμα και συμφωνεί φωτιασμένη. Ναι, Θέκλα μου, προσποιείται ο κόσμος αν κάνει σεξ. Έχεις δίκιο. Είναι κρίμα η Αθηνά μας που την εγκάτσαν για μένα. Και ρωτούν την πότε θα έβρε επιτέλους άντρα. Η γυναίκα περιμένει τον πρίγκιπα πάνω στο άσπρο άλογο, αλλά ο πρίγκιπας θέλει πρίγκιπα. Τούτο είναι καλό. Το πρώτο κομμάτι ότι οι γυναίκες περιμένουν τον πρίγκιπα ισχύει. Εσύ να μας πεις. Εγώ ρωτάω τις γυναίκες, πού να ξέρω. Τι νομίζεις εσύ? Πες μου, Αθηνά. Εντάξει. Έρχεται, καβάλες τ' άλογο, θα έρθει. Πώς τον φαντάζεσαι? Εγώ θεωρώ ότι η σχέση και ο γάμος είναι συμβιβασμός και υποχωρήσεις. Δεν περιμένουμε τον τέλειο πρίγκιπα να έρθει. Άρα θα... Τον ατελείο πρίγκιπα. Άρα θα συμβιβαστείς με κάτι μέτριο. Ναι ρε, να περιμένει ένα μέτριο πρίγκιπα. Εγκουράστηκε να καρτέρα τον τέλειο πρίγκιπα να έρθει με το άλογο του να την πάρει. Ένα κατεβεί που το άλογο είναι να κουτσεύκει και λίγο. Να έχει ένα γυάλινο μάτι. Τι να κάνει, ένα συμβιβαστεί. Από τη στιγμή που θέλει να φτιάξει σχέση μαζί σου, άμα θες να κάνει σχέση με έναν άνθρωπο, είναι στα χαρτιά σου, φίλε. Διαφορετικά δεν ξέρει σου. Ερχόμαστε πάλι λοιπόν στην Ελλάδα. Πες ότι έρχεσαι εσύ και με φλερτάρε. Ας παίξω αυτό το υποθετικό σενάριο ότι είσαι ελεύθερο και με ελεύθερη. Έρχεσαι εσύ και με φλερτάρε. Δικαιώμαι να σε ρωτήσω. Έχεις απαντήσει ποτέ? Κι εγώ δικαιώμαι να μην σου απαντήσω. Άμα μου απαντήσει, να πάω παρακάτω. Κατάλαβε. Αμήνει, Θέκλα μου. Μα γιατί να μείνω? Με άνθρωπο που μιλά. Δεν μου νόγκαω. Αν σου πει δεν έχω απαντήσει. Όχι, αν μου πει ψέματα, ένα άλλο πράγμα, να το ανακαλύψω στην πράξη. Όμως, αν μου πει δεν απαντά, αυτή την ερώτηση την απαντώ, φεύγεις από τη συνέντευξη. Είπαμε τα ραντεβού συνέντευξης. Σκέφτου να πάει πρώτο ραντεβού με τη Θέκλα, αν να τραβήσει. Αφού λαλεί τόσο ίδια, τα ραντεβού συνέντευξης. Πάει και πουλά στον εαυτό σου. Είσαι το εμπόρευμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένο. Ρε, μα πολλά σοβαρό εμπόρευμα που να πουλήσει. Όταν κάνει σχέση. Ένα λεπτό. Όταν κάνει σχέση, πουλά τον εαυτό σου. Και άλλου σου πουλά τον εαυτό του, εντάξει. Ωραία. Και μιλούμε για το φόβο τη δέσμευση. Ναι. Τι φοβάσαι? Φοβάσαι ότι αν δώσει τον εαυτό σου, ότι αν δοθεί, ο άλλο μπορεί να μην σε σεβαστεί τον εαυτό σου. Μπορεί να σε πληγώσει. Βλέποντα μπορεί... και κάνοντα. Θέλω να σου πω, δεν μπορεί να είναι. Εγώ και παίρνω η ζωή μου έτσι στα κουτουρού. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Πευκιά ενέξαν. Εγώ δεν έχω ζωή μου στα κουτουρού. Πάλε καλά μου, είναι το κατσίνο και ο πάτσος. Και να μάζει τη χάλκουα τους χωρίσει.
απριόρι, εκ των προτέρων, άρωτας κάποιον πράγματα για το παρελθόν του και σου λέει «Sorry, δεν ξέρω, δεν απαντώ». Είναι προσωπικό μου θέμα, θα σου λέω εγώ. Το προσωπικό σου θέμα. Με κόφτη με, αφού θέλει να κάνει σχέση μαζί μου, με κόφτη το προσωπικό σου θέμα. Πάλι πολλοί λένε το παρελθόν ανήκει. Στο παρελθόν. Στο παρελθόν. Να πάρει στο παρελθόν, καλό. Να πάρει στο παρελθόν, καλό, άντε. Αν δεν μου δώσει ούλον το ιστορικό, με πιέσε πήγαινε που τα 16 του, που το πρώτο ραντεβού, δεν υπάρχει λόγο να συνεχίσω την επίδειξη των προϊόντων μου. Ξεκάθαρον το πράγμα. Όταν όμω γυρίσει με μια λαζονία και σου πει το παρελθόν, μένει στο παρελθόν. Και μην με ρωτάς προσωπικά πράγματα, ένα άλλο πράγμα. Θα κλαμπού θέλεις να σου ραφκείς να την πεις το παρελθόν προσωπικό. Προσωπικό κάτσε σου. Όταν βγάλετε τον εαυτό σας έξω στο μπαζάρι το σχέσιο, πρέπει να ξέρετε ότι δικαιούται ο άλλος, όπως δικαιούστε κι εσείς, να ρωτήσει να μάθει. Π.χ. πας να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Έκαμε στο ΕΜΟΤΗ. Έκαμε στο τεκάλεμιτ. Εσύ είχαμε με τη γυναίκα σαν το αυτοκίνητο εσύ, τέκα, γιώμα του θέλω. Πανίλα λίρε, κουμπάρ. Τι εμωτή να ρωτήσεις τώρα, άλλα, συγγνώμη. Πραγματικά, συγγνώμη φίλε μου, αλλά πριν προχωρήσει αυτή η σχέση, θέλω να ξέρω, α, αν άλλαξες τα λάθηκια σου και β, αν επέρασε το πράγμα σου που εμωτή. Ευχαριστώ. Εντάξει, τσιδηλά μόνη της και προσπαθεί ο σκηνοθέτης της να τη πει να σάσει το μικρόφωνο τη, αλλά που τα νεύρα τη δεν καταλάβει Χριστό. Εύκολο να το πετάξει ο πιέ άλλο. Τη γυναίκα να κάνει κοπελούθ και μαζί τη. Τι του δεν να βασανίζεσαι. Τώρα μιλά τώρα. Έτσι γουρούνι στο σακί. Δεν γουρούνι στο σακί, αλλά σου λέω δεν μπορεί να είσαι απόλυτο από την πρώτη στιγμή. Έτσι δεν είναι. Τι φτιάχνει εκεί τώρα. Ούτε καταλαβαίνω τι μου λέει ο Λοίζο, δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Εμεγώ φτιαφαίνονται. Ταράξαν τα πράγματα μου. Τώρα ακούμε που τα λαλώ στον αέρα. Τι να συνταράξουν και ξέρω. Πες μου, Αθήνα. Εσύ είσαι προκατηλημένη. Θέλω να σου πω, θα έκανες τέτοιου είδους ερωτήσεις. Άδικα προσπαθεί να του σώσει ο Πέτρος Πευκιά. Η Θέκλα εντελώς διακριτική απέναντι του. Τι μου λέει, δεν καταλάβω. Δεν με κόφτει αυτό είναι τα βίντεο μου. Άμα για το μικρόφωνο μου λέει, ναι. Δεν ήξερα να το σάσω. Μα ακούμε το σύνορα που τα λαλώ τούτα. Ενώ πως άμα είσαι μέσα στο κλαμπ, τι να ακούσεις να μπούς λέει ο άλλος. Αν πραγματικά, αν το μόνο που θέλεις να κάνεις με τον άλλο είναι να περάσεις καλά, εγώ ξέρεις πόσες φορές το είχα κάνει αυτό. Είναι τρομακτικό όμως και αυτή. Σοβαρές συζητήσεις μέσα σε κλαμπ, η ώρα μία το πρωί, δύο το πρωί, να δεις πως έφευγα. Να δεις πως έφευγα. Έχει τον κάποιος να μιλήσει, αν είχα σοβαρή συζήτηση. Να μου φύγει, φύγει. Τι σημαίνει γλίτωνα. Ένας που πραγματικά ενδιαφέρει είναι να κάτσε κάνει συζήτηση. Εντάξει, και μία ώρα στο κλαμπ με τα ποτά, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα κάνει πολύ σοβαρή. Όποιος της εγώντευκε μέσα στο κλαμπ, η Θέκλα αν μην του σοβαρή συζήτηση, ώρα της το πρωί. Να ο άλλος τραγότο, με τον ποτόν του, μες στα τάμπα τούμπα της μουσικής. Να λέει, Θέκλα, γεια σου. Και η Θέκλα το απαντά, γεια σου. Ποια είναι η γνώμη σου για τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Πώς να με φιβούρει τόσο άλλο, ρε Θέκλα. Να φύγουμε, λέει, τη Θέκλα, και να πάμε στα πολιτικά μας θέματα, μιας και σύντομα έχουμε ευρωεκλογές. Δεν ξέρω να μου να ψηφίσετε, ξέρω μόνο ότι η πλειοψηφία θα βάλει υποψηφιότητα διότι έχει όραμα. Και δεν την πειράζει που θα αμείβεται με ψίχουλα. Τι μπαίνει στο πορτοφόλι των ευρωβουλευτών κάθε μήνα? Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σχεδόν 9.000 ευρώ. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται κονδύλι για την κάλυψη εξόδων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και φτάνει τις 4.320 ευρώ το μήνα. Το κόστος των εισιτηρίων των βουλευτών επιστρέφεται σε αυτούς κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών δικαιολογητικών. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ο Ευρωβουλευτής εισπράττει 320 ευρώ για κάθε εργάσιμη μέρα του μήνα, αρκεί να υπογράψει στο βιβλίο παρουσιών του Κοινοβουλίου. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα ετήσιο κονδύλι 4.264 ευρώ για τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλάβετε τώρα, δεν ξέρετε να το αναλύσω έναν, επειδή είχατε απορία αντί έπαθαν τούτοι ούλοι και φυρτήκαν να πάσουν στις Βρυξέλλες. Επειδή έχει πολλά ωραίων καιρό. Ναι. Εμείς πάντως στην Κύπρο είμαστε πανέτοιμοι να ψηφίσουμε μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, μόνο που οι δικοί μας καταλόγοι τώρα είναι αυτόματοι. Δεν χρειάζεται να γραφτείς. Πράγμα που το κάνουν λίγο
Κυπριακό. Ιδού γιατί. Εάν ο Πρόεδρος υπογράψει το νέο νόμο, οι ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές θα αυξηθούν αυτόματα κατά 97.000, ανάμεσά τους και οι περίληκες έως 108 χρονών. Αρκετοί είναι εθελοντές που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Η αρμόδια... Τέλεια. Έχουμε ζόμπι ψηφοφόρους. Τόσο να μω και πάθαν, που να συνάω ψήφους και από τους πεθαμένους, παιδιά. Μα να έχουμε μέσα στους καταλόγους πλάσματα 150 χρονώσεων. Και δεν είναι μόνο τούτο το πρόβλημα. Η υπηρεσία προαναγγέλει προβλήματα στο σύστημα με τις διευθύνσεις στα παιδιά από γονείς δύο εθνοτήτων και τους κάτοικους εξωτερικού. Αυτόματα θα αποκτήσουν δύο εκλογικά δικαιώματα. Και να θυμίσω ότι μια βασική αρχή της εκλογής νομοθεσίας είναι ότι ένας άνθρωπος μία ψήφος και θα πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί να λειτουργεί. Τέλειο, ναι, ναι. Πάει να ψηφίσεις και δεν ξέρεις πόσες ψήφους δικαιούσε. Μπορεί από στα video games. Να έχεις διπλή ζωή, να δικαιούσε και χτυπήματα. Ευρώπη, φίλε μου. Η μισή ψηφοφόρη είναι μεχαμένη, αλλά θα σου ζητιάζεται η κατάσταση, διότι κάποιοι έχουν διπλή ψήφο. Ο μόνος τρόπος για να έβρουν ποιοι ζουν και ποιοι όχι, είναι να αποταθούν στον αγαπημένο μας Mendium, Νίκο Χορταρέα, του οποίου η εκπομπή στο Plus έγινε upgrade και ακόμα πιο grande. Κάτι που βλέπετε στην οθόνη σας, εγώ και οι συνεργάτες μου πραγματικά είναι οι καλύτεροι αστρολόγοι, τα καλύτερα Mendium, απαντούμε και δίνουμε ζωντανές προβλέψεις εδώ στο δικό μας κανάλι όλη μέρα. Ταύρος, όση ώρα ξεκινάνε και χτυπάνε τα τηλέφωνα, βλέπω Κωνσταντίνο μου τα τηλέφωνα εδώ που λένε πήρε φωτιά το Κορδελιό, πήρα φωτιά τα τηλέφωνα, κοκκίνησε ο τόπος. Σαν την μπλούζα σου γίνανε όλα. Όπως κάθε εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ τους τηλεθεατές για την αγάπη τους και τα τηλέφωνα που παίρνουν και τα μηνύματα που στέλνουν. Να πούμε... Λες, καμάκι σου κάνουν καθόλου. Προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορώ να το πω. Τι καμάκι να του κάνω. Να τον πιάνουν, να τον ρωτούν αν τις απαντά ο άντρας τους και by the way, να τον ρωτήσουν τι κάνεις ομορφό παιδό εσύ με τα κόκκινα. Μα για όνομα του Θεού, παιδιά. Είδατε όμως, υπερπαραγωγή το σκηνικό του Χορταρέα μας. Εκόλλησε κάμποσες παλιόκολλες αφαντές να πας στον τοίχο σαν την τάξη του νηπιαγωγείου και φορεί τον λεοπαρδαλέλα με τους και κάνουν προβλέψεις. Εν τω μεταξύ, δείτε πόσο τέλεια μας δηλαδή τις προβλέψεις δείχνοντας τις παλιόκολλες πας στον τοίχο. Είναι βέβαιο ότι ο Άρης έφυγε από τον Κρόνο. Έχουμε το Δία και τον Πλούτονα, οι οποίοι μπορούν και σήμερα ακόμα, εάν σκέφτεστε να υπογράψετε κάτι, να δώσετε μία συμβουλή, να τακτοποιήσετε μία εκκρεμότητα, έχει την επιτυχία που θέλετε. Κάντε το, τι περιμένετε. Ενώ για τα συναισθηματικά σας, η Αφροδίτη πήγε μια βόλτα. Δεν ξέρω πού έχει πάει, πάντως στον ήλιο κοντά δεν είναι. Οπότε, για να μην έχουμε κανέναν Κρόνο ξαφνικά δίπλα μας και να μείνουμε τουλάχιστον στον Πλούτονα, να είχαμε, περνάμε καλά. Είπε τους ούλους, εντάξει, η Αφροδίτη δεν φτάνει εκεί πάνω που την εγκολλήσαμε το Peace Fix, αλλά κατάφερε και έβαλε ούλους στους πλανήτες μες στην πρόβλεψη. Για τον συναισθηματικό τομέα δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Το άτομο που έχετε δίπλα σας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχει φάει το παραμύθι μάλλον, πιστεύει ότι όλα πάνε καλά και δεν φοβάται τίποτα. 3, 18, 22 και 34 είναι τα τυχερά σας νούμερα. Έχουμε γραμμούλα, πού μιλάτε? Μισό λεπτάκι λίγο. Από Πάφο είναι μια κυρία, η οποία. Θα σου τα λέω, εγώ τα ακούσω και εγώ στον πλάκι με τον κύριο Χορταρέα. Δεν είναι καθόλου καλή αυτή η περίοδος, ώστε να κάνεις ανοίγματα στα επαγγελματικά. Θα περιμένεις τουλάχιστον 45 μέρες ακόμα και μετά ό,τι συζητήσεις κάνεις, πάγο σε. Καλά, και μακαρίτη να είναι 40 μέρες το κλαίνε. 45. Τι να κάνω, να αφήσω τη γυναίκα να κάνει την επένδυση τώρα και να κάνει την επένδυση. Σε μακαρίτη να ήταν 40 μέρες θα ήθελε. Έχει δίκιο ο Χορταρέα. Μα να καθυλά 45 μέρες για να κάνει την επένδυση. Δεν είμαι σίγουρος αν βοηθούν τότε οι συμβουλές. Νομίζω ότι είναι σπουδαία η διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εμπολάπτω χρήσιμες. Παίρνανε μία κυμολία και κάνανε αυτό το σχήμα που είναι τα κύματα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν... υπήρχαν και λόγια. Τα έχω γράψει τα λόγια για κάτι να τα έχει όλα. Όταν ήτανε και παίρνει η πεθερά αυτό το κατόλφλι, λέγανε τα λόγια της τρικυμίας, έπεφτε διάλογος, έσπαζε τα πόδια της, δεν ξαναρχότανε, ο την έπιανε διάρρεια. Άκου τώρα κόλπο για να πιέει την πεθερά σου η διάρρεια. Να κάνεις με την κυμολία, αν πας στον τοίχο κύματα για να βάλεις κατάρες. Άκου τι λαλεί επιστήμονας του κόσμου, παιδιά. Εντάξει, διάζει πιο σοβαρές συμβουλές. Ισχύουν ακόμα. Δεν υπάρχει άντρας που να μην παίζει το μάτι του. Ωραία. Τώρα, στο δικό σου το γαμπρό το συγκεκριμένο,
Έχουμε έναν ωραίο, είμαι πολύ ωραίος, ναι. Και πάει με μία χοντρή. Αχ, αυτό δεν είναι ωραίο καθόλου. Εγώ δεν θεωρώ ότι μάρα μου υπάρχουν χοντροί άνθρωποι. Συμφωνώ με την κυρία. Δεν υπάρχουν χοντροί άνθρωποι. Γεματούλιδες, ναι, χοντροί όχι. Να μας εξηγήσει όμως η δόκτωρ Μεϊμαρίδη το σκεπτικό της με τον ωραίο και την πασά. Τώρα, αυτός ο περιβόητος πισινός είτε είναι τεράστιος, είτε είναι τελείων διαστάσεων κανονικών, θα επιλογεί και ο ένας και ο άλλος. Έτσι είναι. Θα επιλεγεί και ο παστός κόσμος και ο λεπτός κόσμος. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμονας. Παιδιά, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Κάθεται μια καθηγήτρια και σχεδιάζει με το φλομάστερ τους live στην τηλεόραση. Και γιατί το λέω αυτό. Επειδή και αυτός ο πισινός και τούτος εδώ επιλέγεται βάσει των νευρώσεων που έχει ο Μίτσος. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή ο Μίτσος ποιον πισινό θέλει. Σωστή ερώτηση, σωστή ερώτηση. Ποιον πισινό θέλει ο Μίτσος. Έτσι όμως μας τους εσχεδίασε οι επιστήμονες, είναι δύσκολο να καλέξουμε. Να δούμε όμως πού θα πάει να βάλει τον Μίτσο που εσχεδίασε. Εάν ο Μίτσος του έλεγε η μάνα του, πρόσεχε Μίτσο, οι γυναίκες είναι επικίνδυνες και ρατώνουν. Θα πάει να διαλέξει εδώ, διότι το συλλογικό συνείδητό του θεωρεί ότι αν πάρει μία άσχημη και χοντρή, δεν θα του κερατωθεί, δεν θα τον κερατώσει. Ο φόβος του λοιπόν αυτός τον κάνει να διαλέγει εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε δει κάτι κούκλους με κάτι χοντρές και άσχημες. Γίνεται το ανάποδο, δηλαδή αστέρω που μαζί μου δε... Άρα σύμφωνα με την καθηγήτρια, όλοι οι κούκλοι έχουν τα με πασό τσάσιου. Άσχετο που οι άλλοι στην αρχή επέμεναν ότι δεν υπάρχουν χοντροί άνθρωποι. Χέστηκε η καθηγήτρια. Ετράβαν το τόξο του Μίτσου μες στον πισινό της πασάς που σχεδίασε. Εντάξει, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έναν είναι το κελεπούρι που έχουμε δαμέ στην Κύπρο, αν και παντρέψαμε το, και ένα από τα πολλά του χαρίσματα είναι ότι μιλά και άπτεστα αγγλικά. 19 municipalities and communities have been approved with European funding to give the free Wi-Fi to their inhabitants. And there is an opportunity for more communities and municipalities to participate in the second and the third round. Έτοιμος για το lower of Ullis. Παιδιά, είναι πιο φοητσάρικος άμα ανταλαλείς τα αγγλικά. Δεν ξέρω, εμένα έτσι μου εφάνηκε. Ευκήγε να ανακοινώσεις τα εγγλέζικα, παντές και ζούμε στο Μανχάταν, ότι να βάλουν Wi-Fi στα τριμήτωρα για να μπορούν οι φτιάες μας στα βουνά να μπαίνουν με γρήγορες ταχύτητες στο Facebook. Τίποτε, μάνα μου. Να πέψουμε το Φούλιν εξωτερικό, να μας εκπροσωπήσει με τσιστιλάκι. Ευτυχώς έχουμε τον κόνσολο μας που κάνει διεθνή καριέρα, σε οποία να μας εκπροσωπήσει επάξια στην Μενεγάκη. Πρώτο διαλέξατε. Υπέροχα. Αγάπη μου, τι μου έφερες. Λοιπόν, Ελένη μου, καταρχάς θα σου πω ότι στην Κύπρο όταν μαγειρεύουμε είναι σαν μια μικρή ιεροτελεστία. Πέφτουν μουσικές, πέφτουν ποτά, γίνεται ένα μικρό πάρτι. Συγγνώμη, τι γίνεται στο του κόνσολ. Εσάς άμα μαγειρεύκετε έστω σας πέφτουν μουσικές και χορευτικά στο άσχετο. Έτυχε κανένα νιού που σας, σαν κάμνη τραχανά, να ξεκινά από το πού πότε το εσέβερεβε και να μπαίνει ένα χορευτικό της τασουρί μέσα στην κουζίνα του. Τέλος πάντων, να δούμε τι της επήρε της Ελένη να δοκιμάσει. Γι' αυτό και σήμερα ετοίμασα και με ζεδάκια εκεί κυπριακά εδέσματα. Έλα λίγο να μου πεις θα ήθελα να τα δοκιμάσεις όλα. Εδώ που αυτό εδώ. Λοιπόν είναι χειρομέρι. Ποιο και τα δύο. Όλα, αυτή η σειρά είναι χειρομέρι. Ένα κάτω. Καπνιστό. Καπνιστό. Αυτό εδώ είναι το γνωστό σε όλους μας και αγαπημένο χαλούμι. Εννοείται. Που άμα θες θα το ψήσουμε και μετά να το δοκιμάσεις και ψημένο. Εννοείται. Και αυτός είναι, κυπριακά θα στα λέω. Αυτός είναι ο σουσούκος. Ο σουσούκος τι κάνει.
Τι να κάνει ο Σουσούκος, ρε, λένε μου, τι να κάνει. Στέλνεις τους ερετίσματα. Ένα απορίες τώρα που κάνεις, όλα. Ο Σουσούκος. Εγκασάνεις εν τα ούλα και εσείς απορίες τι κάνουμε με τον Σουσούκο. Και μας έκανουσαν το αούλα, έβαλε στόχο να την κάνεις στραγότο. Ζιβανία. Ζιβανία. Έχεις πει ποτέ? Όχι. Ωραία, θα δοκιμάσεις τώρα. Δεν με κεράσατε ποτέ στην Κύπρο. Μα είναι δυνατό. Είναι σαν πυρακή, αλλά είναι της Κύπρου. Τι εννοείς πρόσεχε, έχουμε και δουλειές μετά, να τα πω. Ένα σφινάκι θα το πιούμε. Δεν είναι πολύ δυνατό. Είναι οι άνθρωποι που θα με δουν το απόγευμα. Ναι, πολύ δυνατό, 45% αλκοόλ. Πόσο? 45%. Για μη μου τα κάνετε αυτά. Ήμουν και στην έκθεση. Άσπρο πάτο όμως. Ο άσπρο με δεν θα το δει. Γιατί άμα το δει, δεν θα με δουν αυτοί που με περιμένουν το βράδυ. Λοιπόν, άντε, στην υγεία μας. Άσπρο πάτο, δεν θα το καταλάβει. Ναι, είναι σαρακί. Λίγο πιο έντονο. Όλο, όλο. Δεν θα πάρει. Μετά να κάνει παρουσίαση. Είναι παγωμένο και όταν είναι παγωμένο δεν σε. Καλέ και εγώ με σου λέω. Να το νιώθω ήδη. Να, παπά, εδώ ένα. Α, παπά, τι κατεβαίνει. Και απλώνεται. Το νιώθω, το νιώθω. Αυτό το παιδί μας. Το νιώθει, το νιώθει. Τσεφουντώνει κιόλα. Νιώθει τη ζυμανία που πάει από τον λαιμόν τη μέσα στο στομάχι τη. Μα και τόσο κόστολο σε μίλαν και πότε δεν την αμάθει τη ζυμανία. Να είναι στραγότο να βακάπα στου τείχου του κυνηγού για να μην ξέρει να μου γίνει σκέτε. Να ξεκινήσουμε, Λουνάκι μου. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε. Πουρκούρι πιλάφι. Τι ρε Ελένη, τι πουρκούρι πιλάφι λαλείς ο άνθρωπος, τι εγκαταλάβεις. Κάποιοι πατήσεις και δεν ξαναγούσε κυπριακό φάι ρε κουμπά. Ναι. Θα τα επαναλαμβάνεις. Πουρκούρι πιλάφι. Και πατάτες και πούλες αντιναχτές. Βέβαια. Και πατάτες και τούλες αντιναχτές. Όχι τούλες, πούλες. 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 Πούλες, Ελένη μου, πούλες. Έμεινε και χωρί τον παντήσιο και λαλή της Κινέζικα. Να πιστέψω ότι έχει ξανά φάει πούλες η Μενεγάκη. Για όνομα. Πούλες, σκέτο. Δεν κατάλαβα. Θα στα εξηγώ στην πορεία. Άλλη μία. Πατάτες, πούλες, αντιχριστές, είπες. Όχι, αντιναχτές. Παιδιά, τα αυτιά μου καίγονται τώρα χωρίς πλάκα. Πάλι τα ίδια μου κάνατε. Αυτό με τις ρακές και με τα αυτά που δεν είμαι μαθημένη στα αλκοόλια. Εγώ πίνω μπυρίτσα. Ξέρω, δεν κατέβαζε όλα. Ευτυχώς που δεν το. Τρελό, σιγά σιγά. Εδώ είναι. Πού να το καταπιώ, αφού ξέρω ότι έτσι και το καταπιώ εγώ αυτό. Γεια σας. Σιγά σιγά, δεν χάσατε. Ευτυχώς που δεν την εγκατάπιεν ούλη τη ζυβανία. Άσχετο ότι μα είπαν τι πούλε τούλε. Πάντε σου κάποιε γνωστέ τη. Λοιπόν, αυτή είναι. Είναι πατάτα. Όχι, αυτό είναι η πούλα. Πού είναι η πατάτα? Η πατάτα είναι εδώ. Η πούλα τι είναι? Η πούλα είναι αυτό. Τι είναι, παιδί μου, αυτό? Τώρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, μόνο στην Ικαρία μπορεί να το βρει. Είναι μελιτζάνα μακρουλή, όχι, πιο λεπτή. Είναι σαν πατάτα. Αυτό είναι, η ρίζα, είναι το κολοκάσι το φυτό και αυτό είναι η ρίζα. Άρα αυτό είναι μέσα στη γη. Είναι μέσα στη γη. Ναι. Ωραία. Δεν μυρίζει. Είναι αυτό γιατί το βάζει μέσα. Κάθεται, δεν μυρίζει την ολοχώμα την πούλα, δηλαδή αν μυρίζει. Τι να μυρίζει η κόρη μου η πούλα και κάθε δυο φρίζε έτσι τόση ώρα. Ευκιά φαίνεται ποτέ είναι ξανά μπούλα στη ζωή της. Και ο κρατήνει έτσι προσεκτικά με τα δάχτυλα της με μεγάλη ευλάβεια. Δηλαδή αυτό δίνει κάτι και το βάζει μαζί με τις υπόλοιπες πατάτες. Όχι, αυτό τώρα γιατί μπορείς να το κάνεις και κοκκινιστό αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές. Ολόκληρο. Ναι, θα δεις. Αυτό είναι καθαρισμένο. Α, να το μωρέ. Απλά να ξέρουμε ότι την μπούλα δεν την πλένουμε ποτέ. Mm. Δηλαδή την καθαρίζουμε και τη σκουπίζουμε πολύ καλά πριν την. Την μπούλα δεν την πλένουμε ποτέ. Να το θυμάστε όλοι, παρακαλώ. Απλώς την τρίφουμε την πούλα μας με το χαρτομάντιλο, όπως μας δείχνει ο Μαρίνος, και όταν την τρίψουμε καλά την πούλα μας, τι θα γίνει? Βγάζει μία γλίτσα, πώς το... Κατάλαβα, yeah. Κατάλαβα. Βγάζει αυτό το... Ναι, 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 ναι. Το γλίτσα, κολόδες, καλά το λες. Το υγρό. Βγάλει το κολόδες στο υγρό η πούλα μου αν την τρίψεις. Να σε καλά Μαρίνο μου, είπες στις ταούλα τα μυστικά της Ελένης. Τι προσφέρει αυτό το πώς να το πω, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Πούχο. Να ξέρεις πώς ότι... Πώς τον είπαμε αυτό? Πούλα. Η πούλα, όχι ο. Όχι, όχι. Ελένη μου, είναι η πούλα, όχι ο πούλος. Πώς λέμε, καμία σχέση. Μα έχει τρεις ώρες που είσαι εξηγά την πούλα ρογαϊμένος ο Μαρίνος, για όνομα του Θεού. Τι εγκαταλάβεις.
Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τη Δευτέρα που μας επέρασε, είχε πρεμιέρα ένα νέο σαγλίκ. Sorry, εκπομπή στο Ωμέγα. Ωμέγα που το λέω, ναι. Ναι. Με τον Τάσο Θεοδόρου και τον Χάρη Αριστίδου. Για να δούμε τι έγινε. Περίμενε. Γρήγορες διαδικασίες, λέω. Είμαστε έτοιμοι, κλείσε μου τα μάτια, να μην τολμήσα να δω. Δεν νιώθεις σαν αυτούς τους ταχυδακτηλουργούς που μπαίνουν μέσα σε ένα κλουβί και πρέπει να βγεις σε ένα λεπτό. Και το άλλο. Μπράβο. Πώς γίνει το μεροκάματο. Μπράβο. Ένα λεπτό. Πού πας, καλέ. Έλα να σε γυρίσω λίγο. Δεν κάνει που το πατώ εγώ το πατώ. Άντε, περιμένει ο κόσμος, Πάμε. Ρε Άντρη, κλείς μου τα μάτια. Α, χάσε τον προσανατολισμό. Είσαι κλέφτης. Πάμε, έλα. Πάμε. Θα μας προκουπήσει η Άντρη. Μαμά, μη βλέπεις. Καταλάβει κανένας σας να μου κάνω. Εθωρούσαμε και ώρες να μπελεί να βάλει χειροπέδες στους παρουσιαστές, να τους κλείτα μάσκια τους με πουά μάσκες και να τους φορεί βατραχοπέδι. Και απλά διούσαν ένας πας τον άλλον και καυτερούσαμε και εμείς πόσο ένας να μένει σκοτωθού. Πρέπει να είναι η πιο awkward εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης. Επίσης, στη συνέχεια, ο Κάρφας τα καρφώνει όλα. Ποιος είναι ο Κάρφας, ποιος είναι ο άνθρωπος που μπαίνει στα παρασκήνια, ποιος είναι ο άνθρωπος που θα αρχίσουν να φοβούνται οι celebrities. Μην τον αποκαλύψεις. Όχι. Είναι το μυστικό μας. Είναι το μυστικό μας. Αλλά όσα δεν μπορούμε να πούμε εμείς και όσα δεν θέλετε εσείς οι celebrities να μάθετε, ο Κάρφας θα το αποκαλύψει. Ποιος είναι ο Κάρφας, ρε παιδί. Κρατούν τόσο επτασφράγη στο μυστικό. Όλος τυχαίως όμως, την ώρα που εμφανίστηκε ο Κάρφας, εξαφανίστηκε η ξαφή τύπησα που έρχεται μέσα στο σκηνικό του. Μιαου! Κάρφα, έχεις πολλά να καρφώσεις. Έχω τα πιο hot θέματα. Για θέλω πες. Να μου πείτε αρχικά, ναι. Αν γνωρίζετε, ποια πασίγνωστη τραγουδίστρια ανακοίνωσε στο Instagram ότι παντρεύεται. Εν πάει που το νους μου, πραγματικά. Ποιος μπορεί να είναι, ρε. Εγώ θεωρώ ότι είναι τυχαίο μπαγνώ την τύχη της ξαφής που έχω μαζί του στο πάνελ. Δεν θα πω κάτι, διότι είναι πτασφράγη των μυστικών και δεν είναι σωστό να κάνουμε εικασίες. Στην ίδια εκπομπή όμως, διδάξαν μας κάποια πράγματα περί φλόρτ μέσα από τα γκάλοπ τους. Ποια είναι η καλύτερη ατάκα για φλερτ? Είσαι για ένα ποτό. You are my day. Γεια σας, κορίτσια. Are you flirting? No. Πόσο χρόνο είσαστε? Σε νερό του. Ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου, κουκλίτσα μου. What was your day? Στα αγγλικά που τις ρίχνεις εσύ. Ναι. Σε νερό του. Ποια είναι η καλύτερη ατάκα για φλερτ? Ορίστε. Δεν έχω ιδέα. Ορίστε. Δεν έχω ιδέα. Ανέβηκε 58 οκτάβες η φωνή της. Τέλεια κυρία. Τούντο ορίστε. Θα με στοιχιώνει για την υπόλοιπη μου ζωή. Πάμε να δούμε άλλο. Έχεις ψαλίδι? Συγγνώμη. Για να ακούσουν λίγες κουβέντες. Κάτουν να ουσορέψει. Τι λένε οι Κυπρέοι, έτσι φλερτάρουν. Έχεις ψαλίδι για να ακούσουν δύο κουβέντες. Έχεις νοικοκόπτη για να ακούσουν ένα άκρα. Με κάμουν έτσι στο Facebook το σταθερό. Είπαμε ότι ήταν πολλά ωραίες τα κόκκαλα του προσώπου μου. Αρέσες? Ήταν κάπως η αλήθεια, αλλά ναι, ήταν ωραία. Ρε να μας πελάρουν. Είπαν είσαι πολλά ωραία τα κόκκαλα του προσώπου της. Τι άρεσε της. Εδαμέ, γιατί φυρτίγεται εσείς. Εσύ είσαι. Εσύ σοβαρό μιλάς. Τυχαία. Έλα εδώ. Ελλάδα, αν είναι όντως ωραία τα κόκκαλα του προσώπου, ξέρεις. Έλα να ξαπαίξουμε το βίντεο. Εντελώς τυχαία. Αλλά πού να ξέρεις. Έλα ένα λεπτό. Υπολόγισες ότι μπορούσαν να παίξουμε, ναι. Ναι, έλα ένα λεπτό να δάνε ωραία τα κόκκαλα του προσώπου σου, Ελλάδα. Παιδιά, θωρώ ότι δεν φύρνεται. Τώρα ότι δεν φύρνεται πολύ ξεκινούμε, δεν μου γίνεται, ρε κούμπε. Καλώς τι. Το όνομα σου. Χαρίκλια. Χαρίκλια, μόνο ένα λεπτό να ξαναδούμε, ρε Χαρίκλια. Με κάμουν έτσι στο Facebook το σταθερό. Είπαμε ότι ήταν πολλά ωραίες τα κόκκαλα του προσώπου μου. Αρέσες? Ήταν κάπως η αλήθεια, αλλά ναι, ήταν ωραία. Αλήθεια, πας σου έτσι πράγμα. Ναι. Εδώ.
Δεν καταλάβω έτσι, φορτέ μου να φουγού. Καρύκλια μου, ελπίζω να προχωρήσετε, ναι, που σου είπε. Α, είπα και εγώ. Έχεις ωραία παΐτσα τώρα που σου έφερε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ένα χειροκρότημα στην Καρύκλια μας. Άρα, γεια μου, παιδιά. Έχει έκανα παίχτη του Κρίκου, για ξέρω πριν προχωρήσω. Αχ, Θεέ μου. Μισό λεπτό να συνέλθω, διότι με ενημερώνουν ότι κάτι με θέλει η Ναταλία Γερμανού. Καταρχήν να πούμε ότι το απόσπασμα ήταν από τον Αλφα Κύπρο, από την εκπομπή του Λόι, στον οποίο πάρα πολύ θέλω να πάω και δεν βρίσκουμε μέρα, γιατί δεν πρέπει να πάω στην Κύπρο για να κάνουμε το γύρισμα και δυστυχώς είναι όλες μου οι μέρες blocked από ραδιόφωνο και τηλεόραση. Να σε κάνουμε έναν block, Ναταλία μου, και να έρθεις όποτε θέλεις. Μένε στις 9, θα στείλω τον Παναή να σε αλλάξει το ράδιο. Για να μπορείς να... θέλουμε την Ναταλία Μπευκιά να έρθει. Είδες, περιμένουμε σε πώς και πώς. Ποιος είπε νόη, κάρτον έξω τώρα. Τώρα είναι εντάξει να δείτε με και όχι. Το θέμα είναι να μην πιάσει τηλέφωνο στο Γιώργιο. Γιατί όπως ξέρετε, δεν δικαιούσε να πεις ούτε ναι ούτε όχι. Τόσο πολλά όμως επορωθήκαν οι τηλεθεατές του με τούτο το παιχνίδι, που πλέον θέλουν με το ζόρι να το παίξουμε πια. Πάμε να παίξουμε. Ποια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή? Κυρία Δέσπο. Κυρία Δέσπο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα μου. Γεια σου. Τι κάνετε, κυρία Δέσπο, μου είστε καλά? Καλά, πολύ καλά είμαι. Χαίρομαι. Κυρία Δέσπο, ποια περιοχή μας βλέπετε? Τρόβολο. Από τη Λευκοσία. Πάρα πολύ ωραία. Λευκοσία, Τρόβολο. Λοιπόν, κυρία Δέσπο μου, θα παίξουμε μαζί σήμερα το παιχνίδι ΠΕ Αλήθεια. Το ξέρετε? Προτιμούσα τον ναι ή όχι και ήμουν προετοιμασμένη. Ήσασταν προετοιμασμένη, κάνατε προπόνηση. Ναι. Πλέον όλοι θέλουν να παίξουν τον ναι ή όχι, παιδιά. Μα τι γίνεται? Όλοι Κύπρος κάθεται έσω και παίζει ναι ή όχι. Κύριε, λες, κάποιο σκηνή να μπαίνει μέσα ο γέρος που τον κάθε ναι. Γερέκα! Γερέκα, πού είσαι? Πολλά. Έκαμες φαΐ? Μπορεί. Τι μπορεί, έκαμες ο ξανά έκαμες. Ίσως. Μα να με πελάτης, ασφαλώς. Δεν πάμε καθόλου καλά, τι ασφαλώς μου λάλης. Πάση μπορ. Να μείνουμε όμως στο ΡΙΚ και να πάμε στην ελπίδα μας, η οποία όσο περνά ο καιρός, πελάτης και παραπάνω. Καταρχήν δεν θυμάμαι που μας είπες στην εκπομπή που ήρθες. Έχει σχέση με τη μουσική? Ναι, έχω, ναι, από μικρός. Απλώς δεν ήθελα να το κάνω, δεν ήθελα να πάω να σπουδάσω μουσική, να έρθω πίσω, να είμαι σε έναν οδείο κτλ. Ήθελα να τα συνδυάσω. By the way, ευκήγαν τα λαιμά μου. Στραβολέμιασα τα ελπίδα μου. Καλά, βουλάει. Όπω μου στέκει. Σωστά. Πάμε σε τραγούδι. Συγγνώμη, σε τραγούδι, παρακαλώ. Δεν μου την παρατήρησε. Πευκιάκι, είσαι ένα άνθρωπο μισό, αλλά έτσι σκέφτεται. Ζάω σαν τα λαιμά μου, λαλή. Φίλε μου, είσαι τυχερός πως σε βάλε να κάνεις καβάζι και να σε βάλε να παίζεις το όργανο σου. Τέλος πάντων, δώστες καλά ένα όργανο να αποσκολιέται. Ποιος σου σουνάρει, έρχομαι εκεί. Θα αυτοσχεδιάσουμε. Αυτό, Χιούγκο μου, πώς το λέει, κάτσε ένα λεπτό. Έρχομαι. Δεν έχω και το μικρόφωνο. Πώς το λένε? Αυτό είναι να μας πει ο Χιούγκο, να που λέγεται. Χιούγκο μου. Α, Σέικε. Κολότσι. Κολοτζέικε. Ναι, δεν ακούγονται τα παιδιά. Ο Ανδρέας. Ανδρέα μου, έτσι αυτό σχεδιάζεις τώρα. Εσύ σούσε, σούσε, ό,τι ακούει, σούσε. Ναι. Ό,τι ακούει, σούσε. Κολοτζέικερ. Ό,τι ακούει, σούσε. Ό,τι σου παίζει, χόρευκε. Ό,τι να είναι πλέον η ελπίδα μας. Και από την ελπίδα πάμε στην καμία ελπίδα πλέον, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου, η οποία θέλω να σας πω ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον γνωστό ηθοποιό του Hollywood, Άστον Κούτσα. Πάμε σε άλλο Πασκαλά, παιδιά. Ο Άστον Κούτσερ έβαλε το τηλέφωνο του, τον αριθμό του, μέσα στο Twitter, τον προσωπικό του αριθμό τηλεφώνου, μέσα στο Twitter, γιατί ήθελε να έχει μία πιο άμεση σχέση με τους θαυμαστές του, με τους ανθρώπους. Μια πιο, ρε παιδί μου, ανθρώπινη σχέση, λέει.
Πού να ξέρε! Όχι, ήξερε και δεν ξέρω γιατί το έκανε πραγματικά. Αυτό που είπες, γιατί έχαζε ήθελε στήχημα, να έχει μία πιο ανθρώπινη επαφή με τους φαν και followers του, τόλμησε και ανέβασε τον αριθμό του τηλεφώνου του στο Twitter, να τον εδώ, και θα σου πω και κάτι, πήραμε και τηλέφωνο. Εγώ θα πάρω τώρα. Παιδιά, γράψτε το τηλέφωνο, εσύ, να τον πάρουμε και φύγαμε. Να τον πάρουμε και φύγαμε. Έτοιμη η Τζορτζιά, μπα και χάσει. Σαν κάθε άνθρωπος έσοδος στο Λος Άντζελες, να τον πιάνει η Ευρυπίδου με την Κλέλια τηλέφωνο. Άσε που την ώρα που παίζει σαν εκπομπή της Ευρυπίδου στην Κύπρο και πάνω είναι 4.30 το πρωί με τον λαό σου άνθρωπο. Πάμε όμως να δούμε αν τον έπια. Λοιπόν, καθώς η Κωνσταντίνα θα παίρνει... Κι άνιστο. Καθώς θα παίρνει τηλέφωνο η Κωνσταντίνα τον Άστον Κάτσερ, να πούμε Κούτσερ. Ό,τι και να είναι, εμείς το τηλέφωνο του θέλουμε. Παίρνω. Ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή ακρόαση. Παιδιά, λέτε να απαντήσει. Αναπαντήσει, γύρω να το πεις. Έχω άγχος. Αναπαντήσει, θα τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Θα σας απαντήσει καλό. Έχουν και έτοιμη φωτογραφία σε περίπτωση που απαντήσει να την βάλουν στο παράθυρο. Κάθονται μέσα στο σάγλικο το στούντιο τους με το τουφλούι και τηλεφωνούν στον Άστο Κούτσερ. Πόσο πιο σουρεάλ μπορεί να γίνει τούτη κουβέντα. Τελικά όμως, απάντησε τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Live. Είχε διάχος, δεν αντιβώ. Έχεις να του μιλήσω. Αν φοβάσαι κάτι να μιλήσω. Έχω δέχει πάλι μία. Ένα του μπορέα στον Άστο και έλα. Αλλό, ξέρεις τι μας είπε, να του στείλουμε μήνυμα. Leave a message or text me, είπε. Πευκιά κλείσαν τους τόσο Ευρυπίδου, λέει ότι είπεν τους να του στείλουν μήνυμα. Ενώ τηλεφωνητής που εμίλαν, εν ο Άστον Κούτσερ. Ακόμα λίγο να βγάλει αποκλειστικό ρεπορτάζ. Δείτε τι μας είπε ο Άστον Κούτσερ σε αποκλειστική συνέντευξη στο Όλα Καλά. Ο αριθμός που καλέσατε δεν ανταποκρίνεται. Παρακαλώ, μου κοιμάστε αργότερα. Να τελάρουν πραγματικά. Ένα λεπτό όπως σε μαμτάν και εμείς. Καλύτερη Ευρυπίδου, ένα λεπτό να βγάλω τον Αβέροφ, έτσι λάβω το κινητό μου, γιατί αν είμαι τα μάθηκε έτσι. Μισό λεπτό έχω το αμέ το τηλέφωνο μπροστά μου. 001-319-519-0576. Άστον, Ευρυπίδου called you. Please call her back. Goodbye. Εντάξει, να το δει αύριο, Κωνσταντίνα μου, το μήνυμα. Έτσι είναι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, παιδιά. Άμα διούν το τηλέφωνο του στη δημοσιότητα, γίνεται πανικός. Έκαμε το ζωτεύκο την αφορά. Είσαι δυο μηνύματα, την πτάνω απάντητη. Μεγάλη επιτυχία, παρέλυσε την κυκλοφορία. Το ίδιο όμως έγινε στο κέντρο της Λευκωσίας. Όχι για τον τεύκο, για τα οδικά έργα. Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στο κέντρο της Λευκωσίας, αφού πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει λόγω των έργων ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας και της πεζοδρομοποίησης διπλανών δρόμων, με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται, ενώ πολλοί δρόμοι είναι αδιάβατοι ακόμη και για πεζούς. Δεν περπάτη, δεν ρεσούμε πλέον στη Λευκωσία, παιδιά. Να πρέπει να αγοράσουμε ούλοι που έναν αερόστατο. Ας συνεχιστεί την κουβέντα. Σκεφτείτε να μένε παραδίδα στο κοινό την πλατεία Ελευθερίας, τι είσαι να γυρίσκεται. Επαρέλυσε ούλοι η πόλη για τη γέρινη την πλατεία, παιδιά, τσακρίσαμε. Πολλά καταστήματα στο κέντρο της πρωτεύουσας έχουν κλείσει λόγω των οδικών έργων, ενώ σε όσα έχουν απομείνει η κίνηση είναι εμφανώς μειωμένη. Σήμερα εγώ έκανα 50 ευρώ. Που είναι ούτε το ρεύμα δεν βγαίνει, τίποτε δεν βγαίνει. Έχει 6-5 μήνες που τίποτε δεν έκανα. Είπαν ότι να τα κλείσουν 30 του Δεκέμβρη, πούντα.
Θέλουν να κλείσουν τη Λευκοσία, θέλουν να φύγουν όλα τα παϊστήρια μας. Ήδη έχει και η καταστήμα στη γειτονιά μας, τα οποία κλείσαν. Ο μόνος που έμεινε στη γειτονιά, αν είμαστε εμείς εδώ, είναι ένα κατάστημα τσατσού απέναντι μας. Ο άνθρωπος έκαμε είσοδο που την πίσω μεριά του καταστήματος του για να μπορεί να δουλεύει. Εγκλωβίσαν τα καταστήματα μας, εγκλωβίσαν τις επιχειρήσεις μας. Δεν έχει ούτε πρόσβαση ούτε για πυροσβεστική, ούτε για ασθενοφόρο, για τυχόν, οτιδήποτε συμβεί. Επέφτια για όνομα του Θεού. Μα δείτε κατάσταση. Έχει δρόμο στη Συρία με ποιος εσταρισμένος που τον που δείχνει στο ρεπορτάζ. Στέκεται δημοσιογράφος που πίσω της το απόλυτο χάος. Σαν να πέσει ατομική μόμ. Δεν μπορούν οι καταστήματα να δουλέψουν. Σκαρφαλώνουν για να πάνε να ανοίξουν το μαχαζί του. Δεν έχει τόπο να ρέξει μια πυροσβεστική, ένα ασθενοφόρο, να μην κακοκίνει τίποτα. Τι ωραία χώρα που είμαστε. Επήγαμε να κάνουμε μια πλατεία και ξυλώσαμε όλη την υπόλοιπη Λευκοσία. Εν τέλει. Και από την καταστροφή στο κέντρο της Λευκοσίας, πάμε στην καταστροφή στο στούντιο της Χριστιάνας, η οποία επιροδότησε τον συναγερμό όλου του καναλιού, επειδή αιτιάνιζε φιλετάκια ο μαέρας της. Ωραία. Χάρη μου, άρχισαν και έρχονται μηνύματα για δικαιολογίες και όλα αυτά. Τι, παίζει κάτι? Α, άντε ρε παιδιά. Μα είναι εμείς που κάναμε το συναγερμό να παίξει. Αλήθεια. Προφανώς από τη... Δεν πειράζει, καλέ. Είναι ο καπνός που βγάζουν τώρα οι άντρες μέχρι να μάσουν τις λύσεις. Τι γίνεται. Αλήθεια, εμείς κάναμε το συναγερμό να παίξει. Προφανώς βγάλαμε πολύ καπνό απότομα. Ναι, επειδή... Και σε ένα στούδιο κλειστό, προφανώς... Εσύ κόσεν ούλο το κανάλι στο πόδι, επειδή αποφάσισε να διανύσει φιλετάκια τον Μάρα. Ευρούσαν τα πλάσματα έξω από τα γραφεία και διορκούν, μα είναι που γίσκεται. Γυρεύκα σύγκλες με νερό και πυροσβεστήρες. Και τελικά ήταν η Χριστιανά και έκαμε συνταγή. Τι να πεις πλέον, μια καταστροφή του δικοπελούα πραγματικά. Αρήνη, εγώ δεν έχω και την καλύτερη. Γιατί η Χριστιανά μου? Επειδή, παιδιά, πρόσφατα κάποιος έφερε ένας φίλος μας της Μελίνας έναν καναρίνι. Λοιπόν, εμένα εντάξει δεν μ' αρέσουν τα πουλάκια μέσα στο κλουβί. Είναι φυλακή, δεν μ' αρέσει. Ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος τα αγαπά, τα φροντίζει κλπ. Αλλά είναι, μου προκαλεί ένα αρνητικό συνέστημα. Τέλος πάντων, έφερε μας το. Ο Καραμάνος, να πω και το όνομα του, να στείλω την αγάπη μου. Έφερε μας το καναρίνι. Εμείς όμως είπαμε, άντε, αφού μας το έφερε ο άνθρωπος το πουλί, να το αφήσουμε μόνο του. Επίαμε στο πέτσο, πιάσαμε ένα ακόμα ένα. Κουκουφούσε το όλη την ημέρα, όλη μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα. Να λέμε να το κατασκοτώσει. Σκότωσε το έναν καναρίνι το άλλο. Μα είναι τα καναρίνι, είπε η κοπέλα Χριστιανά. Καναρίνι, serial killer. Ελυπάτουν τον αμόνο του μες στο κλουβί και πήγε έφερε το άλλο ένα καναρίνι να κάνει την παρέα και τελικά δολοφόνησε το. Χαρά στο κακό. Πάντως τούτο που το ένα κουφά συνέχεια το άλλο, παθαίνω το και εγώ πέντε αστέρο. Ελπίζω κανένα μέρα να με βρείτε εμένα σε κατά χαντάζι να μάσχε. Πάμε όμως να δούμε τη συνέχεια αυτή τη πραγματικά συνταρακτική ιστορία. Τελικά πού είναι το καναρίνι τώρα? Πήγαν πίσω στο pet shop το καναρίνι. Το έλεγες. Έλεξε το καναρίνι στο σπίτι. Ειδικά με το έγκλημα που έκαμε. Σε διάζει να πετάσει να πάει και να πάει στο σπίτι σας. Και να το σκουκουπά. Και θα ζουν τα νύχτα. Θα εκδικηθεί το καναρίνι, Χριστιανά μου, να το θυμάσαι αυτό. Ας εκδικηθεί το καναρίνι. Μα εμπράμα που έκαμε ρε παιδιά. Σκότωσε το άλλο το καημένο. Επήραν το καναρίνι δολοφόνο πίσω στο pet shop. Κρύβα στο τζίνο μου να πάω το αγοράσει. Θα το αφηγεί πουλί για πουλί, να τα καθαρίσει ούλα. Εντός των ύπουλων του το καναρίνι, που μπορεί να το κάνει να φανεί σαν ατύχημα. Ατύχημα όμως πρέπει να θεωρηθεί και ο Ζήνων που έπαθαινε η γνωστή τραγουδίστρια Αριάννα Γκράντε, όταν πήγε να κάνει έναν Ιαπωνέζικο τατού. Ποιος είπε ότι οι celebrities δεν μπορεί να την πάθουν όπως όλοι οι κοινοί τουρίστες? Οι ακόλουθοι της δημοφιλούς τραγουδίστριας προσπάθησαν να την προειδοποιήσουν, αλλά κατόπιν βελόνας. Η Αριάννα Γκράντε επέλεξε να κάνει ένα ιαπωνικό τατουάζ στην παλάμη της. Δεν διπλοτσέκαρε την ορθογραφία για να βεβαιωθεί ότι θα έβγαζε νόημα. Η διάσημη pop star ήθελε να αποτίσει φοροτιμή στο τραγούδι της Seven Rings. Έτσι θέλησε να γράψει με τατουάζ τον τίτλο του μεταφρασμένο στα ιαπωνικά. Η 25χρονη έκανε ένα κρίσιμο λάθος, ξεχνώντας να συμπεριλάβει έναν χαρακτήρα. Η λέξη μεταφράζεται ως Ικυρίν, έναν τύπο μικρής πισταριάς που λειτουργεί με κάρβουνα. Η Γκράντε είναι βίγκαν και έτσι η γκάφα της αποκτά κομική διάσταση. Πήγε και κάνει τατού για απορρέσιο και αντί να γράψει Seven Rings, έγραψε κατά λάθος μικρή πισταριά. Εγώ πάντως θα ήμουν έξαλλος αν επάθαινα το ίδιο. Εγώ φυσικά ήταν να,
να πάθω το αντίθετο. Εγώ να ήθελα να μου κάνω τατού μικρή ψησταριά και όταν να ήμουν έξαλλος, αν μου γράφαν κάτι άλλο κατά λάθος. Εγούστα τούτα. Και εσύ όμως, ρε μάνα μου, ήταν, τι πήγες να κάνεις τατού στα Ιαπωνέζικα. Κάμε το εσύ ως τα αγγλικά να ξέρεις σίγουρα δεν μου γράφει. Θέλω να σας πω όμως ότι οι Ιαπωνέζοι, εκτός που τατού, κάνουν και πολλά καλές διασκευές γνωστών ελληνικών τραγουδιών. Και η μουσική, πάμε να δούμε ένα συγκρότημα από Ιάπωνες που τραγουδούν ελληνικά τραγούδια. Οι πυραμίδες ξαναχτυπούν. Παιδιά, τι γυρίσκεται, γιατί τραγουδούν οι Ιάπωνες τα καγγέλια της γογοτσαμπά. Ο-πο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 , τα τρελατώ! Είδαμε τα ούλα. Καλά, σε πού έμαθαν τα τραγούδια στην Ιαπωνία και μάλιστα κάνουν τα διασκευή. Τα μέλη του Ιαπωνέζικου συγκροτήματος, ντυμένα αλλά Beatles, επιδεικνύουν το ταλέντο τους στο κλαρίνο, πιάνουν το με μαντήλι και αρχίζουν να χορεύουν τα καγγέλια, θυμίζοντας ελληνικό πανηγύρι. Μέσα σε μόλις 4 ημέρες το βίντεο τους μετρά 22.000 προβολές. Η Πυραμίδος είναι γνωστό ιαπωνικό συγκρότημα με βαλκανικές έθνικες επιρροές, ενώ το πρώτο τους κομμάτι κυκλοφόρησε το 2009. Όπως αυτή του Βρέμε Λαχνινάκη που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, το Ιαπωνέζικο συγκρότημα αποδεικνύει ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα. Βρέμε Λαχνινάκη, με πόδισες φάρμα. Μιλούμε για πολλά ψαγμένο ρεπερτόριο. Καγγέλια, με Λαχνινάκη. Ελπίζω να μην δούμε καμιά μέρα τους πυραμίδες να τραγουδούν το «Έλα σε μένα» του Τεφκρού, γιατί θα το αντέξουν. Θέλει να ρίξουν κι άλλα τραγουδιά, ρε όξα. Παραμένουμε στο χώρο της τέχνης και πάμε. Φυρμένος ο Κιμήτρης εντωμεταξύ. Πρέπει ο Φιώρα να έπαιζε το βίντεο, αλλά σκέφτεται του τι κάνω με τη ζωή μου επιτέλους. Τέλος πάντων, θα σας πω όμως ότι δεν είναι μόνο οι Ιάπωνες που εκτιμούν τον πολιτισμό μας, αλλά και οι επιστήμονες της NASA. Οι οποίοι θέλω να σας πω ότι ονόμασαν δύο βράχους στον πλανήτη Άρη με τα κυπριακά ονόματα Μουτί και Ζαβός. Έτους σαμέ, αν δεν πιστεύετε, βέβαια, μάλιστα. Έφτασε η χάρη μας ως τον Άρη. Μουτί και Ζαβός. Το σημαντικό όμως σε αυτό το γεγονός δεν είναι ότι ονομάσαν δύο βράχους με κυπριακά ονόματα. Το σημαντικό είναι ότι έμαθαν το Κωνσταντίνος Ιάσονος και ευκεί να ρωτήσει την άποψη του κόσμου για το θέμα. Η NASA έδωσε στον Άρη δύο ονόματα σε βράχους από την κυπριακή διάλεκτο, δύο λέξεις. Έδωσε σε ένα βράχο το όνομα Μούτι και στον άλλο το βράχο τη λέξη Ζαβός. Ακούσατε το? Όχι, δεν το άκουσα. Ευχήγε σήμερα η είδηση. Πώς το βλέπετε? Ευχάριστο. Είναι ευχάριστο, αλλά τόσες λέξεις ωραίες κυπριακές. Είπαν να βάλουν τη Μούτι και το Ζαβό. Αυτές επιλέξαν. Άρα πρέπει να έχουμε εμείς πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχει τόσες ωραίες λέξεις. Εσύ τι λέξεις θα διούσατε στους βράχους? Επειδή εντάξει, σχολιάζουμε τότε έφτια λέξεις, αυτοί λέξεις που είναι ωραίες. Μούτσι και Ζάβος. Έπρεπε να βάλω πουρεκούιν, ας πούμε. Να βάλω συν... Πούσουλος, κάτι. Έξαλλος ο Κωνσταντίνος παιδιά. Δεν του αρέσκουν τα ονόματα που έφτια λέξη η NASA. Θέλει να βγάλουμε τους ρότσους πουρεκούιν και πούσουλος. Και άντε τώρα να είσαι Αμερικάνος αστροναύτης, και να προσπαθείς να πεις που είσαι από το ρασύρματο στο International Space Station. Θα τους λαλείς «We landed on Mars. We're standing between Πουρεκούι and Πούσουλος right now». Κύριε, λες, ωραία Κωνσταντίνο. Να βγάλουν τους βράχους στον Άρη Πουρεκούι και Πούσουλος. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον που τιμούμε την κυπριακή διάλεκτο του το πράγμα, αλλά έχει άλλες λέξεις κυπριακές πιο ωραίες, πιο έβυχες, ρε παιδί μου. Εσείς τι λέξεις? Ποιος το ανακάλυψε να σου ζαβεί μούτι? Δεν το σκεφτήκα τούτο. Μάλιστα. Τώρα εξηγείτε
Κύριος που ανακάλυψε τον βράχο, αν είχε ζαβή μούτι. Ευτυχώς που δεν τον ανακάλυψε ο Χάρης ο Γεωργιάδης, γιατί αν τον λαλού φτιακά. Και αν τον έβρισκε ο Νίκαρος, τασάκι. Άλλες ιδέες για ονόματα. Μου σκεφτείτε, Μας τραπάς. Έβγαλαν τον βράχο ζαβόν και μούτι μισιούμε, ένεσαι με μούτι με το άλλο. Με μούτι με κολομπέτο ρε Κωνσταντίνε μου, τι βασανίζεσαι. Με το ζόρι να αλλάξει τα ονόματα του βράχου. Τώρα αξίασε τον Πρεκκούνι και θέλει να τα βγάλει μας τραπά. Να δούμε τι άλλο είναι να σκεφτεί. Δεν έχει άλλες λέξεις πιο ωραίες κυπριακές να διούσαμε στους βράχους. Ναι, νομίζω έχει. Και εσύ τι θα διένες, τι όνομα θα διένες. Μπορείς να είναι το Σελιόνι. Σελιόνι, παιδιά, ναι, συμφωνώ. Και ο Τσαρτελί μου είπε, είναι δυνατό. Ο Τσαρτελούι. Μάλιστα. Σελιόνι και Τσαρτελούι. Ενθουσιασμένος ο Ιάσονος που βρίσκει εναλλακτικά ονόματα για να βγάλει τους ρότσους στον Άρη. Ακόμα όμως δεν είναι ικανοποιημένος με την αούλα που σκέφτηκε και συνεχίζει ακάθεκτος. Καρκαντάς. Παναγία μου. Ναι, κάποιον κυπριακό προϊόν. Τσαμαρελούι, κάτι. Καλίδε. Ματσικόριδο. Παναγία μου. Εδώ κάθε και ο λέξης μούτιν και ζαβός. Αν είναι ποτέ δυνατό, τσίπα να ρίξουμε τον νου μας. Εν το χωνεύκει, τι να κάνουμε. Θέλει να το βγάλει τσαμαρελούι με το ετσίθερ. Μπορεί να τους βαφτίσει Κωνσταντίνε μας. Φώναξε μας. Προς το παρόν, πάμε παρακατώ, γιατί αν τον αφήγουμε τούτο να μας δαλεί κυπριακές λέξεις ως ταύριο. Αν τον αφήγεις μπροστά από την κάμερα, δεν σταματάμε τίποτε. Όπως το Στέφανο Στεφάνου του Αγγέλ, ο οποίος πριν μιλήσει για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους πολίτες αυτής της χώρας, κάνει stand-up comedy. Τα διαβατήρια για το Κυπριακό και για το Ελλάς Κύπρος Ενώσεις. Της ανάρτησε της Ελένης Τάπ. Για τα πρόσιτα. Να κάνω ζωή. Βεβαίως, ναι. Ότι στην Πάφο κουτσουβλούν πολλά εύκολα. Ναι. Εσείς κουτσουβλάτε πολλά εύκολα. Εφάσατε σαν κόμμα. Μάλιστα. Δυστυχώς του χρόνου θα πεζούμε μαζί. Είστε δεύτερη καλύτερη, πρέπει να είμαστε στην πρώτη. Εάν δεν διακαλείς, πώς θα διαψευστεί. Όχι καθόλου. Όχι καθόλου. Θα διαψευστεί, λέει αυτό πήρε με ορφιά τα μάρες δεν κατάμαστε. Όχι, άλλως δεν θέλουμε, διότι κάνουμε νουίς και από τα φορολόγητα και έχουμε στην πάθο. Εν τέλειος, στέκαλια, αλλά τους αστείας δεν χάσκω γελού. Πάει στην Πάφο και αγοράζει ουίσκι με τα φορολόγητα. Και οι παφίτες κουτσουβλούν πολλά. Πάντως, τούτες οι ασυναρτησίες που λαλεί παίζει να βγάλουν παραπάνω νόημα που όλα τα υπόλοιπα πράγματα που ακούμε συνήθως στη Βουλή. Εκτός από τα σημαντικά πράγματα που λαλούν στη Βουλή όμως, υπάρχει και κάτι άλλο που απασχολεί την κοινωνία. Το ωράριο των κομμωτηρίων. Θέμα που συζητούν και στην εκπομπή του Ονούφριου στο Ωμέγα. Εμείς εκδίδουμε και άδειες υποστατικών που καθορίζονται σύμφωνα με τον νόμο μας το 2003. Ναι. Οι οποίες οι άδειες των υποστατικών καθορίζουν τι είναι κουρίο και κομμωτήριο. Μάλιστα. Τα οποία ελέγχονται από τα υγειονομία και παίρνουν άδειες κανονικά. Ναι. Και από τους δικούς για να διασφαλίζεται ότι υπάρχει μια ποιότητα και έναν επίπεδο στο επάγγελμα. Και όχι αλεξιπτός διστές, φαντάζομαι. Το πρόβλημα των καταναλωτών. Ασφάλεια και υγεία. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι. Το οποίο με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται. Όμως στην περίπτωση τούτη, τι γίνεται με το που μπήκαμε στα γενικά, δηλαδή. Τι θα γίνεται στα κομμωτήρια, πολλούνταν κοτόπουλα, αυγά, λουκάνικα. Έγινε χάος. Διότι αυτό το κομμάτι. Πουλούσαν στα κομμωτήρια κοτόπουλα. Βέβαια, αυγά, τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι φανταστεί. Ποιο τα πουλούσε ο κομμωτήριο. Πουλούσαν κοτόπουλα, αυγά και λουκάνικα, βέβαια. Επήγαινε να κουρευτεί και έκανε σου σόπινγκ. Μα δέτε τι σκεφτήκαν οι παρπέριες για να πιάνουν και του τέλειε. Έκαναν το σούπερ μάρκετ. Πανέξυπνο. Τώρα που σηκώθηκε το μαλί σου. Θα ζούσε το κοτόπουλο σου και τα αυγά σου να τα πάρει μαζί σου και να φύγει. Ευκολία. Ακούτε πολλά βοηθητικό. Και από την ενημερωτική εκπομπή του Ωμέγα, πάμε στο Σίγμα. Όπου η Μαρίνα νομίζει ότι δεν τη δείχνει η κάμερα και απλά νοιάζεται ζωντανά στον αέρα. Μένουμε μακριά από όλου. Πάμε να συνδεθούμε με τηλεφωνικώ με τον συνάδελφο τον Λεόντιο Χριστοδούλου, ο οποίο βρίσκεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων, να μα δώσει το ρεπορτάζ από εκεί. Λεόντιο, καλώ μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, κυρίες και κύριοι. Προσχέδιο έκθεση του Γενικού Ελευθερία αναφορικά με την αναθεώρηση πολεοδομικών ζωνών στο χωριό Κούπλε της επαρχίας Πάφου εξετάστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου στα πλαίσια διερεύνησης καταγγελίας πολίτη για δύο τεμάχια γη στα Κούπλια, τα οποία μείναν έξω από την επέμβαση.
Ποφισάει η Μαρίνα, πώς θα αντέξει. Ενώ με παίζει βίντεο που πάνω, του γίνει υποφύσα, έκανε το παλί τη, έβεχε. Λέει, εντάξει, Μαρίνα, μην αγχώνες. Μια χαρά τα πάει. Δόξα ο Θεό που τη μέρα που ανέλαβε, έχουμε κάθε εβδομάδα βίντεο σου να παίζουν. Σημαίνει κάνει καλή δουλειά ω αντικαταστράτηρια τη Χριστοφίδη. Τι να κάνει για την Γερμανική κοπελούα, εσύ δεν τη στα βαθιά, αγχώνεται. Μόνο μια δεν αγχώνεται στι ενημερωτικέ εκπομπέ, η δημοσιογράφο του Α Μαρία Ανδρονίκου, η οποία πήγε να κάνει ζωντανή σύνδεση στη Λεμεσό, σε ευκεί εντυμένη βασιλιά Καρνάβαλο. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από τη Λεμεσό. Έχουμε έρθει εδώ στα εργαστήρια που γίνονται οι στολές για το καρναβάλι. Όπως βλέπετε, έχουμε μπει σε καρναβαλιστικό κλίμα. Δίπλα μου έχω τους πρωταγωνιστές, θα λέγαμε, του φετινού καρναβαλιού. Και όχι μόνο του φετινού καρναβαλιού. Κυρία Σκεύη Αντωνιάδου, υπεύθυνη εδώ του καρναβαλιού, της διοργάνωσης του καρναβαλιού Λεμεσού. Μαρία μου, είπαμε να πάμε να κάνεις ρεπορτάζ για τις στολές των καρναβαλιών. Ήταν αν και αντιδείξεις εσύ. Σε ενημερωτική εκπομπή που είσαι σε πάρτι μας και. Ας τους υπόλοιπους να αντιθούν, δεν χρειάζεται να μπεις εσύ στο κλίμα τόσο νωρίς. Αλήθεια όμως, τι ντυθήκαν οι υπόλοιποι. Και η Μόνικα Πιερίδου που δεν θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από την τρέλα ή την πελάρα με την καλή έννοια του Λεμεσανού Καρναβαλιού. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε εσάς. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε που είστε φέτος μία από τις βασίλισσες του φετινού καρναβαλιού. Υπέροχα, είναι καρπούδο και όπου είναι έμβριο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Λεμεσού που μας επέλεξε. Να τη δω στον Δημητρόπουλο έτσι ό,τι θέλετε. Ακούσετε όμως τι είπε. Νιώθω υπέροχα που τον καιρό που ήμουν έμβριο. Δηλαδή, σαν ήταν έμβριο, ήθελε να είναι η Βασίλισσα της Πελάρας. Ερώταν την μάμμα της, έμβριο μου. Τι θα γίνεις που θα μεγαλώσεις. Και απάντα, η Βασίλισσα της Πελάρας. Μάμμα. Τέλεια η Μόνικα μας. Καταλάβετε τι να γίνει και φέτος το καρναβάλι της Λεμεσού. Θυμίζω ότι θα είμαστε και εμείς εκεί με δικό μας άρμα της εκπομπής και θα αντιθούμε ένα στερίξιο βελίξ. Εκτός ποντεύκρο, που θα είναι ο κακοφωνήξης. Εγάμε τους στολήν η δική παραγγελία. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook και να δείτε τη διαδικασία για να έρθετε στο άρμα μας. Για και μιλούμε όμως για το καρναβάλι και για μάσκες, πάμε να ακούσουμε και τη Βαρβάρα μας, στη Χριστιάνα, η οποία μόλις έκαμε μια πολλά σημαντική ανακάλυψη. Λοιπόν, ναι, Βαρβάρα μου, το κασκαβάλι είναι το κεφαλοτήρι. Για ποιο λόγο είναι και κεφαλοτήρι και κασκαβάλι. Κεφαλοτήρι βασικά, νομίζω από την Ελλάδα είναι το. Το κασκαβάλι. Κοίτα, το κασκαβάλι στην Ελλάδα θα το δει να γράφει. Κάσκα, τα είχα κεφάλι, κάσκα. Και για το βάλι. Με μου ζητήσει να κάνω ανάλυση με το κασκαβάλι, ειλικρινά δεν ξέρω. Τα είχα βάλει κάσκα. Η κάσκα με το τύρι, τι σχέση είναι. Κεφαλοτήρι στο κεφάλι, άρα βάλει κάσκα στο κεφάλι. Βαριάζει το τύρι στο κεφάλι. Μην μπορώ, παιδιά. Έκαμε να ανακάλυψει τη Βαρβάρα μας. Το κασκαβάλι φκένει που την κάσκαν και το βάλει. Κασκαβάλι. Επειδή το κεφαλοτήρι έχει μέσα τη λέξη κεφάλι, άρα κάποιος συνδετικός κρίκος θα υπάρχει μεταξύ των δύο. Οπότε το κασκαβάλι λογικά φκένει που το κασκαβάλι. Brilliant. Μπράβο Βαρβάρα μου, έλυσες το γρίφο. Μα τι λαλησιόρ. Κι αν κάσκα το σβάλει. Βαρβάρα μου έκρουσε τον κέφαλο σου, αγάπη μου. Ήρθε της ξαφνικά επιφύτηση για το πώς θα φκένει το κασκαβάλι. Εν περιοχή της Πίνδου, Βαρβάρα μου. Έναν που την κάσκα, ούτε που το βάλει. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα δυστυχώς. Και που την κάσκα της Βαρβάρας, πάμε σε μια είδηση από τον Καρνάκη, ο οποίος έχει να μας πει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα για τη σειρά La Casa de Papel. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Νταλή, εκείνη η συναγωγή στους δημιουργούς της σειράς, επειδή χρησιμοποιήσαν κάσκες με το πρόσωπο του πασίγνωστου ζωγράφου, Σαλβατόρ Νταλή. Άραγε, πώς έπειρε η Χριστιανά μας του την είδηση. Θέλει τρελή αποζημίωση.
Γιατί πάνω σε αυτή τη σειρά και πάνω στο πρόσωπο του Νταλή έχει στηριχτεί ολόκληρη η πορεία της σειράς που είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Όντως, στο πρόσωπο του Νταλή. Όχι, στο πρόσωπο του Νταλή. Ότι φοράνε όλοι την ίδια μάσκα. Ναι, και γίνονται και αναφορές. Καλά, γίνονται και αναφορές. Την επιλογή της μάσκας, μάσκα δεν έχει στηριχτεί όλη η σειρά σε αυτό. Ναι, αλλά η μάσκα αυτό αναφέρει. Εντάξει, δεν φορούν τη συνέχεια την μάσκα, κανείς της. Ναι, αλλά είναι το σημείο κατά δεθέν της σειράς. Θα δούμε και τις απόκρινες πάρα πολλές μάσκες. Ναι, παιδιά, τι σχέση έχει με το, με το Μισελ Νταλή η μάσκα. Το σχεδιάστη, το ζωγράφο. Το Μισελ Νταλή! Ναι, Χριστιανά μου. Ποιο Μισελ Νταλή, κόρη μου, δεν έχει ιδέα αντιλαλούση. Εσύ είχες τον Σαλβαδόρ Νταλή, έναν από τους σπουδαιότερους ζωγράφους του 20ου αιώνα, με έναν κατάστημα που το δάλει. Χριστιανά μου, συγκεντρώθουσε παρακαλώ. Σαλβαδόρ Νταλή. Είναι το μουστάκι, είναι καρικατούρα που είναι ιδίο του ζωγράφου. Έχει βασιστεί πάνω στο ζωγράφο. Εμάς δεν το ξέρουμε. Ανησύχησα λίγο. Έχουνε βασιστεί. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Είναι χαρακτηριστικό το μουστάκι του Νταλή, του ζωγράφου. Είναι ο Νταλή πάντως. Είναι καρικατούρα. Είναι καρικατούρα του Νταλή. Αλλά ήδη αναφέρω ότι έχει στηριχτεί ολόκληρη η σειρά. Το όνομα δεν είναι σωστά. Όχι, Χριστιανά. Όχι. Σαλβαδόρ Νταλή. Μισελ. Και Μισελ δεν θα ήταν ένα σκηνό. Αλλά είδε, το προσπεράσαμε. Τριγωνά, καλά. Αυτό σε καμπάνε. Εντάξει, να πούμε ότι σαν Χριστιανό. Επιτέλους, κατάλαβε ότι μίλαγε για το κατάστημα αντί για τον ζωγράφο. Είπα σας τότε έχουν ιδέα με το σε. Αν τους ελάτες για το τσαλίγιν όμως, ήταν να σου πούν ακόμα και τα σάις παπούτσια φορείς γιατί έφανε ψες. Εφέλους η ώρα να ασχολούνται με τον Μισελ. Το Σαλβαδόρ Νταλή. Εν τους κόφτη. Μιλούμε. Πάντως, η μάσκα παραπέμπει στο διάσημο ζωγράφο. Πάντως, παιδιά, η μάσκα παραπέμπει στο διάσημο ζωγράφο. Κάνε τηλέφωνο. Πάντως κι άλλο τηλεφωνώ. Να τους ρωτήσουμε πώς θα θέλουμε για διαφήμιση. Καλά ρε παιδιά, εσείς γιατί μιλάτε διαφήμιση. Είπαμε να το αφήκουμε να περάσει. Είπαμε να το προσπεράσουμε. Σε ευχαριστά πάντως το κατάστημα. Ένα γεμίσει που το γέννητο ρε Χριστιαν. Επίστευκε ότι στη σειρά του Netflix οι ήρωες κυκλοφορούν με μάσκες με τη φάτσα κάπτου Μιχάλη που το δάλει, πως η κατάστημα. Δεν υπάρχει σωτηρία, πραγματικά. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, δεν το κατέχω το αντικείμενο. Πού να ξέρω ότι ο Σαλβαδόρ Νταλή... Έχει μουστάκι. Και το χαρακτηριστικό. Και σιγά το μουστάκι τώρα που τα λέμε, δεν είναι και επιτυχημένο. Ο Χορκατό. Ας το αφήσουμε εδώ. Συγγνώμη, είπε η Βαρβάρα το Σαλβαδόρ Νταλή Χορκατό. Ζω το πραγματικά του το πράγμα, ναι, δεν το παθάνε κεφαλικό. Πεφτιά τι γίνει, σκελετρίζουν τα κόκκαλα του πλασμάτου. Ούλοι λαλούν πόσο διάνοια ήταν αυτό ο άνθρωπο, πόσο πρωτοπόρο, πόσο ταλαντούχο. Η Βαρβάρα σου πόσο. Παουρίζει ζωντανά στην τηλεόραση ότι χόρκατο. Τι άλλο θα ζήσουμε, πεφτιά, πραγματικά. Ήρθε η ώρα όμω να πάμε μια βόλτα στην ελληνική τηλεόραση, γιατί το τηλεπαιχνίδι Ρουκ Ζουκ άρχισε να εξελίσσεται σε μεγαλύτερο disaster και από τον πιο αδύναμο Γκρίκο. Δέτε και θα καταλάβετε. Το πουλί είναι η λέξη μας και ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Κάνει τσίου τσίου. Το πουλάκι. Το πουλί. Σίγουρα. Ναι, ναι. Εκατότσι. Περιστέρι, τι είναι. Πουλί. Γύρνα. Γεννητικό όργανο. Αλλιώς. Μήτρα... Όχι, πώς το λένε. Γεννητικό όργανο. Ναι, πώς το λένε. Πετάει. Δεν βρίσκει άλλον τρόπο να το περιγράψει η κοπέλα. Γεννητικό όργανο, λόγια. Πες η όρκε λαϊδά, πετά κάμια αυκά, ζει σε φωλιά, όχι, ο λόγια, ανούστη τσαμέ. Στο πουλί των ασθενικών.
Πάλε καλά που το ήβρε, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ανακέψει να κάνει δύο νοήματα. Η ελέησον του, τι καλαμαρά, είσαι ένας πελάνο. Ελπίζω να συνήλθαν οι κορού, έτσι να μην ξεφύγει η κουβέντα. Πάμε στην επόμενη λέξη, να δούμε έναν τη δίβρα. Τι εσόρκο φοράω? Μπραζίλ. Όχι. String. Ναι. Όχι Μπραζίλ. String. Ναι. Λέμε. Κόκκινο. Αυγό. Όχι, το φοράμε. Φόρεμε. Είπα ματσίντα βραζί φορούμεθια. Έμασε κανέναν το πουλί πριν, έπρεπε να ξέρει και ούλον το πανελλήνιο, ενώ την κοπέλα με το άσπρο, σύνη την ημέρα, δεν φορέ string. Ευτυχώς δεν είναι τη σιρωθή η κιόλα. Να το κάνουμε τη άλλη πιο εύκολο, νύφρεν, δεν χρειάστηκε. Πάμε να δούμε όμως πώς επηγαίνει η ασθενή της παρέας. Η τρόμπα είναι η λέξη μας και ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Φουσκώνεις το λάστιχο με τρόμπα. Ναι. Η τρόμπα. Ναι. Είσαι μεγάλος όταν ο άλλος είναι πώς το λέμε. Είσαι μεγάλος. Φλάκας. Όχι. Έχεις το αμάξι σου. Καγκουράς. Όχι. Έχει αέρα αυτό. Βγάζει αέρα. Το λάστιχο. Βγάζει αέρα. Όχι μ***ας. Είσαι ένας μεγάλος. Λάκας, ηλίθιος. Όχι, 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 αλλιώς βγάζει αέρα αυτό το μηχάνημα. Τρόμπα. Τέλεια, Αρσενιζή, ολόγησα. Είσαι μεγάλος, όχι μ***ας. Σε κάθε το επόμενο, σε όλες τις ξυδημασίες που ξέρει, ώσπου να κουτσίζει το τρόμπα. Είδατε όμως πόσο το πολύπλοκο το κάνουν οι ασθενικοί. Επήρε το πογύρι για να το έβρει ο άλλος. Ενώ οι κορούες και ο παλιές τη βραγιφρό στρίγκ σωστό πάνω. Είναι να μην κολλήσεις, ρε παιδί μου. Κάθεσαι σε αυτή. Πολυθρόνα. Ναι. Όχι Παρασκευή. Πέμπτη. Ναι. Τσ***κι. Άλλος. Άλλος. Πίπα. Εν τους κόφτει ευκιά, ούτε πως έρθει στην τηλεόραση. Πάσιν για μέ, και λαλούν ό,τι ξεδημασιά μπορούν, φτάνει να βρουν τη λέξη. Είπαν ό,τι πρόστιχον εξέραν του άλλου για να βρουν τη λέξη πίπα. Πέτους γιορ την καπνίζουμε. Ήταν να το βρει πιο εύκολα. Στέκονται τα μέσα, λαλούν το ονόματα από το στάρ, ώσπου να βρουν τη λέξη. Ας συνεχίσουν έτσι οι παίχτες του Ρουκ Ζουκ, θεωρώ τους να τρώνε γύρους του κρίκου. Όχι, εντάξει. Τώρα που το ξανασκέφτουμε, δεν υπάρχει έτσι chance. Θέλουν πολλά ψουμιά οι κάλαμαρς για να φτάσουν τους δικούς μας. Τουλάχιστον τούτοι ξεδιμάζουν, αλλά βρίσκονται. Οι δικοί μας. Αχα, όπως καταλάβετε, ήρθε η ώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε την εβδομάδα που μας επέρασε στο αγαπημένο μας κωμικό τηλεπαιχνίδι. Και θέλω να ξεκινήσουμε με μια πάρα πολλά δύσκολη ερώτηση για να κονίσουμε λίγο τα μυαλά μας. Αντωνία. Σε ποιο ένστιχτο πρωταγωνιστούσε η Sharon Stone με τον Michael Douglas? Το έκτο. Βασικό ένστιχτο. Στο έκτο ένστιχτο. Εσύχησε την έκτη αίσθηση με το βασικό ένστιχτο, επίντωσε τις δυο ταινίες και έκαμε τις μια. Το έκτο ένστιχτο. Συνεφίλη κοπέλα, καταλάβετε που το μίλει, ξέρει τα πάντα για τον κινηματογράφο. Δεν πειράζει όμως, δαμέ κοσά μου Χριστιανά που έχει εκπομπή δική της, εσύ είχες τον Σαλβατόρ Νταλή με έναν κατάστημα στο δάλι. Δεν πειράζει αν δεν ήβρε την ταινία η κοπέλα. Ελπίζω ο επόμενος να κουτσίσει όμως. Ονομάζεται το ύφασμα που χρησιμοποιείται για να καλύψει ένα τραπέζι. Ριχτάρι. Ριχτάρι, ναι. Σε πας τον καραμπέ βάλουμε τραπεζομάντιλο. Ριχτάρι, ναι. Πότε θα έβρετε μια σωστή απάντηση επιτέλους? Τραπέζι, τραπεζομάντιλο. Πόσο πιο εύκολες πρέπει να γίνουν οι ερωτήσεις? Αν δεν πιστεύετε ότι δεν ξέρουν τίποτα, απλά δέτε. Χαράλαμπε, σε ποια ασιατική χώρα βρίσκεται η πόλη Καλκούτα? Πας. Ποια χώρα της Καραϊβικής είναι διάσημη και για τα πουρα της? Πας. Συμπληρώστε την παροιμία. Η τιμή, τιμή δεν έχει και χαρά στον... Πας. Ποιος είναι ο μικρότερος τετραψήφιος περιττός αριθμός? Πας. Τίποτε, παιδιά. Σε αυτό το παιχνίδι η μαγεία είναι να πούν ή πάσο. Δεν έχει άλλη περίπτωση. Πρώτη φορά θέλω παίχτες να διαγωνίζονται σε παιχνίδι γνώσεων και να μην ξέρουν τίποτε. Κάποιοι λαλούν και πάσο ακόμα και όταν τους διούν επιλογές.
Η Bossa Nova είναι είδος πορτογαλικής ή βραζιλιάνικης μουσικής και χορού? Πάσο. Έχετε 50-50. Πάσο. Να κάτσε τα κιαλέ, μια μου τα σκιό, απ' στην τύχη, σίκ, είπε μπάσο, δεν την κόφτη. Τέλει, παιδιά. Θέλω να επιστρέψουμε όμως στις ερωτήσεις, γιατί έχει πολλά που πρέπει να δούμε ακόμα. Όπως την επόμενη κοπέλα, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με μια ερώτηση επίπεδου πυρηνικής φυσικής. Πώς λέγεται το ειδικό όχημα μεταφοράς ασθενών και τραυματιών στο νοσοκομείο? Καρότσι. Καρότσι, με. Άμα πάθεις τίποτα, έρχεται η άμπουλα, φουρτώνεις μέσα και έτσι όπως σε παίρνεις στο νοσοκομείο, τραγουδά σου ο νοσοκόμος «Καρότσερι, καρότσερι, άστο καμουτσί, καρότσι, λαλή». Συγγνώμη, λες ποτέ σου να αφήνετε κανένα και να φωνάζουν οι άλλοι πανικόμενοι «Γλίωρα ένα καρότσι! Κάτω να τηλεφωνήσεις το καρότσι, χάνουμε το!» Δεν τους αντέχω πραγματικά, αγαπώ τους. Εσύ είσαι ρότερα όμως, γι' αυτό με χαλαρώνετε, όπως την επόμενη κοπελιά. Η πόλη του Ρότερνταμ, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται? Λονδίνο. Η πόλη του Άμστερνταμ, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται? Λονδίνο. Μόνο και μόνο που σκέφτομαι τι είπε, έκρουσε ο εγκέφαλος. Έγκανε που είπε πόλη αντί της χώρα, είπε και πόλη που σε άλλη χώρα. Εμπλέξαμε τα μπούτια μας εδώ το παιχνίδι, πλέον η σύγχυση είναι εμφανής. Τι έχει στην ιδιοκτησία του ένας καραβοκύρης? Παιδιά. Τι έχει στην ιδιοκτησία του ένας καραβοκύρης? Παιδιά. Πέτε μου τώρα, ρηφτέ μου, δεν βριάζω. Νοιαξί, νοιαξί. Έχει τελειά λάθος ο παρέας. Ο καραβοκύρης έχει παιδιά, αφού λαλίτος είναι το τραούδι. Κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη. Άρα, έχει τουλάχιστον μια κόρη ο καραβοκύρης. Μπορεί να έχει κι άλλους. Σωστός ο φίλος μας. Πάμε παρακάτω, γιατί άρχισα να νιώθω ότι θέλω να φακώ τη κελέ μου στον τοίχο. Πώς λέγεται η δηλητηρίαση που παθαίνουμε από κάποιο μολυσμένο τρόφιμο? Τροπική δηλητηρίαση. Πώς? Τροπική δηλητηρίαση. Τροπική δηλητηρίαση. Συγγνώμη, πόσο χρόνο είναι. Ο άνθρωπος τόσα χρόνια νόμιζε ότι λαλούμε τροπική δηλητηρίαση. Δεν μπορώ να. Τι είναι η τροπική δηλητηρίαση ακριβώς? Άμα φάεις κάμποσα μάγκο και passion fruit και μετά μπορείς το στομάχι σου. Τροπική δηλητηρίαση. Τουλάχιστον αν την πάθεις, χρειάζεται πλήση στομάχου. Όλον και κάποια τροπική καταιγίδα θα ξεσπάσει μες στη ζυγιά σου και θα σου την πλύνει. Κύριε Λέισον, παιδιά, πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε τον Τεύχρο να καθαρίσει λίγο νου μας και συνεχίζουμε όπως είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη. Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να σας πούμε. Yeah.
από αστεριά. Μπράβο, Ηλιάνα μου. Μπράβο, Ηλιάνα μου. Ήταν εξαιρετική η κυρία Παναγιώτου. Να πούμε ότι ήταν δικό της τραγούδι. Έτσι, δεύτερο μου. Α? Εξαιρετικό. Μπράβο, αγαπημένη μου. Ήταν πιο ωραίο μπορικό σου. Γιατί δεν λαλείς της να σου γράψει κανένα. Καταρχάς, Πέτω, ευχαριστώ πολύ, έτσι όπως το είπες, έτσι, cute. Εσύ γιατί μας ευχαριστώ πολύ με τον ίδιο τρόπο. Πες μου. Δεν είμαι εγώ που το έγραψα. Ποιος? Είναι ο Θωμάς Θεοδόρου. Και στίχης και μουσική. Ναι. Μπράβο, Ευκιάρα, χειροκρότημα στον Θωμά. Έλα μου τώρα, από το διάστημα τι κάνεις, που εμφανίζεσαι. Βρίσκομαι στα Thanos Hotels, στο Anabay. Σταθερά και τα υπόλοιπα είμαι freelancer. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Να είσαι καλά, θα ακούμε και άλλα στη συνέχεια. Άλλα ωραία τραγούδια. Παναγιώτη. Δεν μπορώ να με χωρίσει, έτσι απελητικά, κάτι με πιάνει, κάτι από τούτο. Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε, γεια, καλησπέρα σας. Nobody cares. Μπορούσα να... Ποιος θα γελάσει. Η Μουζούρα. Ποιος άλλος. Θα σου πω, Χριστιανά μου, ο Σάββατο που να μας δείξει τηλεόραση, να μας δεις. Να το πιάσεις στο βίντεο. Ποια κάνει story Μουζούρα και κάνει με το tag στο Instagram και όταν που έρχεται στο στούντιο δάμε, στο θέατρο, και θα λέει, πάμε στο γύρισμα του Λούι. Δείτε μας όλοι το Σάββατο. Και η απάντηση της μόλις ήρθε και κράξαμε την παιδιά ήταν ότι έπιασα παραπάνω μηνύματα από ό,τι πιάσα στα γενέθλια μου για να μου πούνε ότι εμπαρασκευή μου ήταν που είναι η προβολή της εκπομπής. Πάμε στο... Ναι. Να πάμε. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες είχαμε μια κουβέντα με τον Λούι σχετικά με διάφορα φαινόμενα που συναντάμε κατά καιρούς στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικά. Ένα από αυτά τα φαινόμενα ήταν και η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Αφορμή για αυτήν την κουβέντα ήταν ορισμένοι γονείς οι οποίοι ανέβαζαν για κάποιο λόγο φωτογραφίες με τους ελέγχους αξιολόγησης των παιδιών τους και φυσικά φόραν παρτίδα, αφήναν κανονικά τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών τους και κατά συνέπεια και των ίδιων. Πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον βίντεο για να το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα. Έχετε μήπως άλμπουμ φωτογραφιών? Φυσικά κύριε Γιάννη. Έχουμε ένα ωραιότατο άλμπουμ με φωτογραφίες του γείτονά σας, του κυρίου Πασχάλη. Ορίστε. Εγώ και ο Πασχάλης. Πού τις βρήκατε αυτές τις φωτογραφίες? Και πού ξέρετε το όνομά μου? Ξέρω τα πάντα για σας. Τι, μπακάλικο είμαστε. Τέλος πάντων, εδώ όμως έχω φωτογραφίες της κόρης σας με το καινούριο της αγόρι. Α, ναι. Αυτές τις θέλω. Το απόγευμα θα τις έχω έτοιμες. Ωραία. Το διαδίκτυο αριθμεί πολλά εκατομμύρια, ή μπορεί και δισεκατομμύρια, να μου επιτραπεί, να μην ξέρω. Anyway, αριθμεί πάρα πολλούς χρήστες. Μην νομίζεις ότι θα συμβεί σε έναν κτλ. Ανά πάσα στιγμή είμαστε όλοι άμεσα εκτεθειμένοι βάσει του ηλεκτρονικού μας προφίλ. Σταματήστε να βάζετε τα παιδιά σας στο Facebook. Σταματήστε να τα εκθέτετε λέξη προϊόντα. Σταματήστε να βάζετε πληροφορίες έξτρα, όπως παραδείγματος χάρη το τηλέφωνο σας ή προσωπικά email ή διευθύνσεις κτλ. Εάν θεωρήσουμε ότι ο μάστρος που να κάνει τη δουλειά βλέπει τώρα το προφίλ σας τότε, ξέρει ότι έχετε παιδιά σε ευάλωτη ηλικία, ξέρει ότι τώρα λείπετε από το σπίτι, ξέρει που μένετε, ξέρει το τηλέφωνο σας και μπορεί να σας εντοπίσει ανά πάσα στιγμή, ξέρει τι μπορεί να σας αρέσει και σε ποια μέρη είναι πιθανό να σας συναντήσει, ξέρει που μένετε και ποιος ή ποια είσαστε. Επιτέλους, ας προστατευτούμε που λέω το πράγμα. Γιατί ναι, μπορεί να, το επόμενο θύμα να είμαστε εμείς. Ξέρεις, η αφορμή όσον το φέρετουν το κείμενο σήμερα για να υπευθυμίσουμε ξανά τα πράγματα που λαλεί τόσες πολλές φορές η αστυνομία με εγκυκλίους, εκστρατείες που κάνουν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ήταν ότι η παιδιά προχτές που έδωσαν τους ελέγχους είδα τουλάχιστον τρεις φίλους μου στο Facebook που προστάραν τον έλεγχο του μωρού τους με τα στοιχεία κανονικά πάνω, διεύθυνση, ταυτότητα, όνομα, επίθετο. Ας πούμε, okay. Και πέρα από τα στοιχεία, όταν μου το έστειλε, γιατί είναι πραγματικό το ότι συζητούσαμε το με τον Λουίν το πράγμα στο φιλικό μας επίπεδο, είναι δυνατόν τώρα βάλεις τον έλεγχο του μωρού σου γιατί, ότι ο γιος μου έπιασε 20 και ο δικός σου 18, ότι τι έγινε δηλαδή. Ευτυχώς εμένα ο Γιάννος πατώνει, δεν χρειάζεται. Είμαστε σίγουροι, ξέρω. Τι μου μιας αρχίσει να γίνει. Αλλά παρόλα αυτά, αφού εσείς σας ενδιαφέρει ως εαυτούς σας, προστατεύσετε τα μωρά
που ξέρουν, ενώ μωρά, δεν έχουν γνώμη. Προστατεύσετε από το όλο το πράγμα, γιατί δεν ξέρει ποιο του μιλά απέναντι. Και επίσης προστατεύσετε και τα κινητά τη νύχτα μου, μπορεί να δικά του ή να του σταδιάτε. Γιατί και σε προσωπικό επίπεδο, εμένα τύχε μου η ώρα 3 το πρωί να μου κάνουν βιντεοκλήσεις. Μωρά των 7, και των 8, και των 10 χρόνων. Ναι. Και μιλούμε για επικίνδυνα πράγματα. Ενώ έτυχε τσίνο που πιάνναν τηλέφωνο να με εγώ και να με ενδιαφέρει να κάνω οτιδήποτε. Δεν ξέρει όμω ποιον μπορεί να πιάσουν τηλέφωνο. Δεν ξέρει με ποιον μπορεί να έρθουν σε επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Παναγιώτη μου, το βίντεο με τα μεγάλα δώρα μα και παίρνουμε θέσει για να υποδεχτούμε του καλεσμένου μα. Ένα interactive PlayStation Pro με κυρτή οθόνη και εξοπλισμό Ferrari από το Pau The Shop αξίας 7.000 ευρώ. Στείλε Pau κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Έπιπλα αξίας 5.000 ευρώ από τα καταστήματα Living, μέλος του ομίλου Ergo Home Group. Στείλε Living κενό το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ένα σκούτερ Λαμπρέτα V-Special 125 αξίας 3.900 ευρώ από τη Moto Warehouse. Στείλε Λαμπρέτα κενό το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο πλήρεις υποτροφίες αξίας 11.000 ευρώ στο Inter College Λευκοσίας. Δήλωσε συμμετοχή online στο www.intercollege.ac.cy/LNS. Χρέωση 1,02 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Να πούμε βέβαια ότι εκτός από τα δώρα που είδαμε, μπορεί να στέλνετε LNS κενό με το ονοματεπώνυμό σας στο 5588 για να κερδίσετε και τα νέα μας δώρα, ένα ολοκληρωμένο πακέτο καμερών και υπηρεσιών αξίας 2.200 ευρώ από τον Μπιπεράρι και ένα πακέτο 1.000 ευρώ διακοπές από το Ξένος Travel που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως και όπου θέλετε εσείς. Τη selfie σας περιμένουμε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με τους απόψινούς μας καλεσμένους. Πως βρίσκεσαι σε χέρια άλλων. Στην αναμονή σου το μυαλό μου από να τραγουδάει την μπαλάντα των τρελών. Να τραγουδάει την μπαλάντα των τρελών. Μικρά για να πούνε τι νιώθω. Μικρό μυστικό ή ατέλειωτο πόθο. Μα όσα κι αν πω τώρα πια θα είναι λίγα από όσα γνωρίζω, από όσα κι αν είδα. Όσο έχω φωνή θα σε τραγουδάω κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα σε τραγουδάω. Θολά, μα δεν λένε όσα κρύβουν. Παράθυρα ναι, μα ποτέ δεν ανοίγουν. Το αίσθημα αυτό τι μπορεί να το σβήσει. Από όσα θυμάμαι, από όσα έχω.
Μπράβο, Ηλιάνα μου. Μπράβο, Ελένα μου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι σήμερα να υποδεχτούμε τους απόψινούς μας καλεσμένους. Είναι δύο άτομα που είναι... άμα ακούσεις τα ονόματα τους, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι θέατρο. Είναι τόσο έτσι, συνδεδεμένοι με το πράγμα που κάνουν και τόσο αφοσιωμένοι. Και φαίνεται την πορεία τους εξάλλου. Έχω δει το τελευταίο τους έργο και έχω δει πολλά προηγούμενα τους έργα. Τα σπάει πραγματικά, το Madame Butterfly. Και δεν είναι άλλοι από τους Ανδρέα Τηλεμάχου και Μαρίνο Ξενοφόντος, κυρίες και κύριοι. Καθίστε. Καθόμαστε εδώ, Βέβαια. Εν υπήρχε πιο καλή υποδοχή από το συγκεκριμένο τραγούδι, από τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια, τη Βύση μιλάω. Το είπες πολύ καλά, Έλενα. Είναι λατρεμένη μου. Γι' αυτό... Γενικότερα η Βύση ή το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι και η Βύση. Ναι, και εμένα. Λατρεμένη. Γενικά, εγώ είμαι τραγουδίστρια φαν των 90s, εγώ. Α, οκ. Οπότε, αν οτιδήποτε 90s, 80s, είμαι πολλά φαν. Okay. Και φα. Φαν είσαι σίγουρος. Σίγουρα. Φαν μας. Είδα το έργο σας φέτος, επίτηδες, χωρίς να ξέρω το story. Εντάξει, επίτηδες. Okay. Ας πούμε, όταν ήρθα και είδα τον Van Gogh, ήξερα την ιστορία του Van Gogh. Όταν ήρθα στο μοναστήρι της Μαγδαληνής, ήξερα περίπου την ιστορία, τον πορτρέτο του Dorian Gray επίσης. Φέτος είπα, έθελα να ξέρω το story, αν και παίζεις για αστέρο μέσα, ναι. Δεν την ερώτησα επίτηδες. Λοιπόν, και είπα σου την κουβέντα στα Καμαρίνια, στο διάλειμμα επειδή μου με τον Τεύκρο, λέμε μεταξύ μας, καλά ρε, γιατί έκανε κοπέλα τον ρόλο. Ναι. Και έκανε την Ανδρέα σου Τηλεμάχου την Κέισα. Μετά ήταν ένα μεγάλο σοκ. Ναι. Ακριβώς διότι δεν ξέραμε την ιστορία. Μην κάνεις spoil όμως. Όχι, θα κάνω. Ναι. Και πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ναι, μια συγκλονιστική ιστορία από μόνη της, γιατί είναι αληθινή ιστορία. Διαδραματίστηκε το έργο το 1960. Στην Κίνα, συγκεκριμένα στο Πεκίνο, όπου ένας διπλωμάτης το στέλνουν από τη Γαλλία στην Κινέζικη... Στην Γαλλική Πρεσβεία της Κίνας. Τον οποίο υποδίδεται ο Μαρίνος Ξενοφόντος. Ναι, και εγώ την Κέισα, η οποία με πουλά γιατί είμαι αγόρι, αλλά νιώθω κορίτσι, και έτσι στα 15 μου με πουλά. Αναγκάζομαι να γίνω γκέισα για να μπορώ να παίζω θέατρο, να χορεύω, να τραγουδά. Γιατί απαγορεύεται τότε. Τότε, ναι, είχα απαγορεύσει να ναι, και συναντιέται με τον διπλωμάτη που περιπλέκονται τα πράγματα όσον αφορά τον έρωτα και την κατασκοπία. Αν όντως αγαπά ο ένας την άλλη, ή είναι θέμα μόνο εκμετάλλευσης. Εντάξει, αυτό θα το δουν οι θεατές. Αυτή είναι ο δολοδόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι. Μιλάμε για την εποχή του Μάο Τσετού. Μάο Τσετού, ναι. Οπότε παίζει όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό, παραμονές του πολέμου στο Βιετνάμ. Πώς επιλέγετε τα έργα σας, Ανδρέα μου, διότι πάρα πολλά έργα είναι έτσι αιχμηρά, είναι τολμηρά έργα. Ναι. Είναι έργα που δεν βλέπουμε συχνά από άλλους θεάτρους στην Κύπρο, είτε από άλλα θέατρα, και που συζητιούνται. Ναι. Για να φτιάξουμε το θέατρο Ανεμόνα, αυτή η σκέψη ξεκίνησε από το 1986, όταν πρωτογνωριστήκαμε με τον Μαρίνο στο θείασο του Γιάννη Μεντώνη Φυρφυρή. Και ένα βράδυ, όταν τέλειωσε η παράσταση, κάτσαμε στην πλατεία και βλέπαμε το θέατρο και ξαφνικά είπαμε την ίδια στιγμή τι ωραία να είχαμε ένα χώρο δικό μας. Από εκεί ξεκίνησε με τα χρόνια, έτσι να το συζητούμε πιο σοβαρά, ώσπου ήρθαν η κατάλληλη στιγμή το 2002 να κάνουμε το θέατρο, αλλά κάτω από προϋποθέσεις στο ότι δεν θα μείνουμε στο κατεστημένο. Κλασικά δηλαδή, έργα... Ναι, χωρίς να υποτιμώ τα κλασικά έργα προς Θεού, αλλά
ήθελα, και νομίζω είχα παρασύρει τον Μαρίνο, να κάνουμε παραστάσεις έργα ζωής. Είτε αυτά λέγονται πρωτότυπα, είτε προχωρημένα, είτε τούτο που είπες, ότι που εντολμούν κάποιοι άλλοι, ναι, που εντολμούν κάποιοι άλλοι να κάνουν. Ναι. Αυτόν ήθελα. Θέλω να είμαι πιο μπροστά από την εποχή μου, είμαι πιο μπροστά και σαν προσωπικότητα, αλλά μεταφέρω το... Δεν θέλω ότι ήθελε να πει μπροστά. Είναι ο χαρακτήρας του πιο... του ρίσκου, αρέσουν του τα πιο ακραία, τον ερεθίζουν τέλος πάντων. Δηλαδή, αν του πεις κάτι, μην το κάνεις, το επόμενο πράγμα που θα κάνει είναι να το κάνει. Ναι. Οπότε, όταν πρώτο ξεκινήσα, μην κοιτάς τώρα, δηλαδή τώρα, ας πούμε, τα πράγματα αλλάξαν πάρα πολλά σύμφωνα συμβίωσης, γκέι γάμου. Ναι, εννοείται. Το 2002, όταν είχαμε ανεβάσει κάποια έργα, ας πούμε, τέτοια θεματολογία, ήταν πάρα πολύ ρίψο κινδύνο. Δηλαδή, ειδικά για έναρξη καινούργιου θεάτρου στην Κύπρο. Τότε δεν ήταν όμως αυτός ο σκοπός, είναι ότι έκαμνε το επειδή ήθελε να μπροστά. Ήταν η πρόκληση, η ερεθίζει ήταν η πρόκληση του Ανδρέα. Και εμένα άρεσκε μου τούτο που είχε, το στοιχείο που είχε, αν και εγώ ήμουν περισσότερο του κλασσικού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μου αρέσει οτιδήποτε έχει αλήθεια. Οπότε νομίζω ήβραμε ένα αρκετά κοινά, συμπαρέστηκε με εμένα σε τούτο το πιο τολμηρό, το πιο ρυψοκίνδυνο και υπήρξε κοινό το οποίο αναζητούσε κάτι διαφορετικό. Οπότε αναγνώρισε την αλήθεια του πράγματος και ακολούθησε. Και μετά μεγαλώσαμε και το κοινό μας. Δηλαδή κάναμε και κλασικά και διάφορα άλλα. Ναι, και κυπριακά έργα και κωμωδίες. Τα πάντα. Το Ανδρέα, θυμούμε το, για να είμαι ειλικρινής, που μια σειρά του Σίγμα, το 90 ζερούς φτάσαμε. Θυμάσαι το ή θέλει να οξιάσεις. Όχι, θυμούμε το, γιατί αγάπησα το ρόλο μου και το έργο. Ήταν ένα remake του Ρικ της δεκαετίας, τα αρχές της δεκαετίας του 80. Νομίζω, ναι, ο Φουσίς. Έκαμε το ο Ανδρέας Αργυρίδης τότε. Και ήσουν ένα παιδάκι, έκαμε σε ένα μικρό σε... Ήταν σειρά του Ρίγκ με την Ανά Γεωργίου. Ναι, τότε, ναι, τότε, ναι, Τσουρίς. Ήδη επέζατε στο δικό μας. Κάποιοι επέζαν. Η Ανά έπαιζε και η Έλλη Κυριακίδου έπαιζε. Ναι, και ο Μακαρίτης ο Μουσουλιώτης έπαιζε. Κι εγώ έπαιζα, αλλά με θυμάμαι. Έκαμε έναν μπελόν του χορκού. Σε τον Μαρίνο θυμούμαι τον χαρακτηριστικά στην πλατεία. Στην ίδια στιγμή έπαιζα και εγώ, αλλά με θυμάμαι. Δεν σε θυμούμαι, όχι. Αλλά θυμούμαι τον στην πλατεία που καταλώσω. Φωνιάς. Λόγο. Ναι, ναι. Φωνιάς. Κάτι είχε με πράσινη γραμμή, κάτι... Όχι, μάλλον. Ναι. Καλά που θυμάμαι. Εγώ εκείνο που θυμάμαι, ένας τον λόγο του 90... Ήταν η πρώτη καθημερινή. Ε, το μεγαλώσατε. Οδός δεν ξεχνώ. Με πείτε χρόνια. Ήταν το οδός, δεν ξεχνώ. Ήταν η πρώτη καθημερινή σειρά. Πόσο χρόνο είσαι? 32. Εντάξει, είπα το, εντάξει. Και εγώ τόσο λέω. Ναι, αφού ήμασταν σειράες με τον Μαρίνο. Α, έτσι. Ανδρέα, όχι, Ανδρέα, όχι, αστεύχομαι. Ή εσύ τον παρασύρεις ή τούτος σε παρασύρεις. Ήβραμεντα, είναι σωστή. Άμα τα βρετε εσύ. Εγώ εδώ που έπαιζα στην πλατεία στο Ρίγκ, μέσα στο στούντιο που υποτίθεται ήταν... Και ακούεται ο αντίλαλος, τα σκυρικά μου, τσαρίζα μου, κλειάν οι πόρτες, αλλά παρακολουθούσα το φανατικά. Καλά, εντός εσύ είσαι με το, όσες φορές είναι σε επανάληψη, είναι πετούν. Ναι, απίστευτο. Ως τώρα λαλού μου. Λέω, εγώ φάνομαι το φανατικά, ας πούμε. Ήταν απίστευτη. Ναι, ήταν πολύ. Αλλά γενικά όμως, όχι τόσο ο Μαρίνος, εσύ δεν είσαι τόσο πολλά της τηλεόρασης, Ανδρέα, γιατί... Να σου πω κάτι. Πιστεύω, και το λέω με έπαρση και με εγωισμό, ότι είμαι γεννημένος για το θέατρο και όχι για την τηλεόραση. Νομίζω ότι δεν είμαι καλός στην τηλεόραση, πρώτον. Δεύτερον, όπως γίνονται τα πράγματα στην τηλεόραση, δεν με αντιπροσωπεύουν, όχι όλα, κάποια. Τρίτον, θεωρώ ότι είμαι blacklist από την τηλεόραση. Θα ήθελα να αναφερθώ. Όχι, μάλλον να τα πω, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι ίσως πάντα και έτσι λέω τις σκάφη και τα σίκα, αλλιώς δεν προχωρώ. Όταν παίζεις σε μια σειρά και άλλα σου τάσει ο σεναριογράφος, και λοιπά, και άλλα σου διά, και πας και λέεις, ας πούμε, δεν είναι τούτο που με έταξες, σιγά σιγά και να προχωρήσουμε και λοιπά και λοιπά. Άντεξε ακόμα 5 επεισόδια, αντέχω 5 επεισόδια, ο ρόλος στάσιμος, δεν εξελίσσεται
Και πήγα στο γραφείο του και είπα του: δεν με αντιπροσωπεύει αυτό που μου έδωσες να κάνω, δεν είναι αυτό που μου έταξες να κάνω, και θέλω να αποχωρήσω. Και μου είπε το εξής: ξέρεις, Αντρέα, όταν αποχωρούμε από μια σειρά, τι γίνεται? Λέω του: ναι, κλείουν οι πόρτες. Αυτό ακριβώς έγινε. Προτιμώ να απέχω, δεν έχω να χάσω τίποτε, πραγματικά. Όσον αφορά την αναγνώριση, η αναγνώριση έρχεται και μέσα από το θέατρο. Ναι, δεν είναι ανάγκη να κάνεις τηλεόραση. Και αν με ξέρουν 15.000 κόσμος και πες ότι κάνω τώρα ένα σύριαλ και πάει καλά, και μάθει με άλλο 5.000 κόσμος, τι θα αλλάξει για μένα? Τίποτε. Το όνομα ποιος το σκέφτηκε? Εγώ. Να σου πω διαφορετικά. Ήταν το κουδούνι που προηγήθηκε και μετά το όνομα, ή το όνομα και μετά το κουδούνι? Πρώτα, πρώτα το όνομα και μετά το κουδούνι, επειδή... Διότι, να εξηγήσουμε και του κόσμου τι εννοώ, άμα πάει στο θέατρο ανεμόνα, τα κουδούνια είναι η φωνή της Αλίκης. Μπράβο. Που λέει θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Που είναι γεμάτο ανεμόνες. Και είναι από το Αλίκη Δικτάτορα, ναι, την ταινία. Ναι. Και μας το έκαμε ο αδελφός της, ο Τάκης ο Βιουκλάκης. Ήταν από τα αγαπημένα μου λουλούδια οι ανεμόνες, γιατί είναι σπάνια λουλούδια και ανθίζουν στα βράχια και διαρκούν πολύ λίγο, αλλά είναι πανέμορφες. Okay. Οπότε ήρθε ένας συνειδμός ότι το θέατρο είναι πανέμορφο, αλλά είναι και διαρκεί και πολύ λίγο, όπως η ανεμόνα. Και ήθελα έτσι να το συνδυάσω, ότι οι παραστάσεις διαρκούν τόσο λίγο και μετά ξαναζωντανεύκει. Κάπως είναι πανέμορφο και ταυτόχρονα. Και επειδή κάτω στο κοινό μας έχουμε κάποιους από τους ηθοποιούς, ναι, του Madame Butterfly. Ναι, μόνο που μας λείπει η Αστέρο μας. Η Αστέρο αλλά είχε γύρισμα. Εμάς, και η Γιάννα Λευκάτη. Θέλω να φωνάξω τα υπόλοιπα τα παιδιά, τα οποία θέλω να τους καλέσω πάνω, ότι την κυρία είναι Σεφκάλη. Είναι η κυρία Ιωάννα Σεφκάλη. Παρακαλώ, θέλω να έρθουν εδώ μαζί μας στα υπόλοιπα παιδιά. Ελάτε, ελάτε. Είναι Χριστιάνα η Μούζουρα. Καλώς τους. Ο Σταύρος ο Πασάς, ο Γιώργος Ιωσήφ, ο Νικόλας Πέτρου. Και η Χριστιάνα μας, το Μουζουράκι. Θέλω να ξεκινήσω με την κυρία Σεφκάλη, που είναι μια από τις μεγάλες κυρίες του θεάτρου μας. Ευχαριστώ. Η οποία είναι τόσο γλυκύτατη και κάνει ένα ρόλο εντελώς κόντρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλει μισά τη, θέλει να πιάσει τις αφήσεις πας στη σκηνή και να τη δω και ο πάτης σου. Εγώ να της πω ότι μισώ. Πώς ήταν τόσο ρόλος ο κόντρα? Ένα κομμουνιστικό φασιστόμετρο. Πολλά ωραία, κομμουνιστικό φασιστόμετρο. Είμαι η Τσίν, εργάζομαι στο κόμμα του Μάο Τσετούγκ, που ήταν ένας από τους χειρότερους φασισμούς την εποχή του 60, και βασανίζω την Butterfly. Την πιέζω να φέρει πληροφορίες από τον Αμερικάνο, από τον Γάλλο πρόξενο, και όταν βλέπω ότι δεν ανταποκρίνεται, τη μαστιγώνω. Ναι, 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 απίστευτο. Ταλαιπωρώ αφάνταστα. Και πες ότι σου λέει να του δίνεις πιο δυνατές. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, η Ιωάννα έχει προσέχει πάρα πολύ. Και έλεγα της, καταλαβαίνεις, κόρη μου, δώσ' μου να στήσω. Άμα μπονίσω, να σου πω εγώ, δώσ' μου, δώσ' μου. Εντάξει, επειδή χρησιμοποιώ μαστίγιο, δεν μπορώ να χτυπώ και πάρα πολύ δυνατά, θεατρικά. Όχι, τώρα βιάζεται καλά. Αλλά βέβαια και εσύ μου δίνεις ένα χαστούκι. Ένα χαστούκι. Ναι, πάρα πολύ δυνατό, μπορώ να πω. Να σου πω γιατί το μαρίζω. Να σου πω, με πονώ με τίποτε. Κάνω τόση αυθυποβολή, είμαι τόσο μες στο ρόλο, που λέω ότι δεν αισθάνομαι, διότι δώσ' μου μάνα μου να στήσω. Δηλαδή, αν δούμε τώρα, γράφει στο Σιμπλάνο Βιτσές. Έτσι. Προφανώς, ναι, πρέπει να έχω κάτι μαυράδες, κάτι μαυράδες. Ναι, όταν ξεντύνεται στο καμαρίνι στην σκηνή που ακολουθεί, για να βάλει το επόμενο φόρεμα, η πλάτη του είναι ολοκόκκινη. Δηλαδή, χτυπώ δυνατά με λίγα λόγια. Δώσ' του πάνω, κυρία Σαφκάλη. Καλά, μην νιώσεις ελοχές. Δώσ' του να στήσεις. Στο μεταξύ, υπάρχει μια σκηνή με το χαστούκι, αν θυμάσαι. Πάλε φοβάται να μου δώσει δυνατό. Αλλά τη δίνω. Ναι, τρώγω δυνατό. Εντάξει, θεωρώ την κυρία Σαφκάλη, εντός εμάς σαν να θεωρώ την Αστέρωνα. Ναι, μοιάζουμε. Αυτό είναι. Ναι, τώρα μου λέει. Μάλιστα, πάρα πολύ. Ήταν νέα η Ιωάννα, ήταν νεαρούλα.
Όταν γιατί ήμουν στην ηλικία της μοιάζουμε, και πάρα τώρα πολύ. Μοιάζουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, ναι. Σκεφτώ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Θέλω να δω και τα παιδάκια εδώ, τα καλά, τα παιδάκια. Έλα κύριε Ιωσήφ εδώ μπροστά. Κυρία Σοφκάλη, κάτσετε παρακαλώ. Έλα κύριε Ιωσήφ. Ο Γιώργος ο Ιωσήφ, ο οποίος, να πούμε ότι είναι και στην ομάδα μας εδώ. Ναι, δεν το ήξερα, χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, ναι, και ενσάρκωσε και με επιτυχία τον Butter FM, ξέρεις το. Άκουσα το. Σήμερα πάει σε κόσμο, όχι, θέλω να το πεις που μόνος σου, δηλαδής. Πάει σε ρωτούντο. Όχι, κυριολεκτικά, χτες το απόγευμα, μια κοπέλα στο Facebook έστειλε μου το βίντεο της εκπομπής τότε. Τότε, που ήμασταν στο Σίγμα και φέραμε τον έκπληξη της Χριστιανός, ήταν να φέρουμε τον Εφραίμ και ντύσαμε τον Butter. Ναι. Ξεντήθηκε Butter Εφραίμ. Εγώ δεν το ήξερα, άκουσα το τώρα στο καμαρίνι. Λιποθύμη, δηλαδή πραγματικά ήταν φοβερό. Το καλοκαίρι, σε μια παράσταση, ήρθαν κάποιο και λέει μου, «Μα είναι ο Butter Εφραίμ». Λέω του όχι. Λέει μου, αφού είδα σε στον Λούι. Λέω, συγγνώμη, πριν 3 χρόνια. Λέει μου, ναι. Εντάξει. Την ευλογία μου, πριν. Η κυρία Μούζουρα εδώ, η οποία... Ήταν η τελευταία φορά που έκαμε τηλεόραση. Πέφτει από την υπάρχει. Νομίζω έμεινε στους 7 ουρανούς. Επέζεσαι στους 7 ουρανούς, ναι. Ναι, έκαμε τα σύννεφα κομπάρσους. Λοιπόν, τώρα... Είσαι στο θέατρο Ανεμόνα, ναι. Κάνεις μια εξαιρετικό ρόλο. Κάνω 3 ρόλους, συμφέρω. Τον πρώτο. Ο πρώτος άρεσε μου παραπάνω από όλους. Τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτόν τον ρόλο, Λουί μου? Η κίνηση. Η κίνηση. Πώς γελάει, αν... Τα σκηνικά, πρέπει να δείτε. Η κίνηση. Ήταν εξαιρετική η κίνηση. Η μπροστινή κίνηση ή από πίσω? Όλον το πακέτο. Όλο, εντάξει. Ακόμα και ο κύκλος γύρω από το δέντρο. Ναι, 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 ναι. Ξέρετε, πάντα τη δείτε. Όσοι δεν έρθετε, έχουμε καρτούλες από τη βάφτιση, θα σας δώσω. Δάμε τα παιδιά. Να διακόψω μισό λεπτό. Θέλω να πω κάτι για τη Μουζούρα. Ότι είναι από τις ηθοποιούς που τολμούν. Είναι πολλά σημαντικό τούτο για το θέατρο. Πάρα πολλά σημαντικό. Δηλαδή, μπράβο της. Θέλω να το πω και δημοσίως. Το μπορώ που το καλώ. Μπράβο. Χειροκρότημα στη Μουζουρού μου. Εδώ τα παιδιά είναι ο... Έχω ο Νικόλας. Ο Νικόλας, ο οποίος κάνει το flashback. Ναι. Είναι το φανταστικό πρόσωπο. Η συνείδηση του Γκαλιμάρ. Η συνείδηση. Ναι. Η συνείδηση. Του Μαρίνου. Του Μαρίνου. Εγώ παρακινώ τον να πάει με γκόμενες. Ναι. Και τον παρακινώ να πάει με την Butterfly. Ναι, ουσιαστικά. Σωστό. Του δίνω την όθηση να πάει να τη βρει, ας πούμε. Και ο κακός ο πρόξενος εδώ, ο πρέσβης, ο Γάλλος. Ο Σταύρος ο Πασιάς. Ο Σταύρος μας. Εγώ είμαι ο πρέσβης που εγώ παρακινώ τον Καλιμάρ να πάρει τα απόρριτα έγγραφα, πολλές πληροφορίες από την Κινέζικη Κοινή. Και στο τέλος τραβάς του μια και πάει στο Γαλλό. Είμαι κάπως εισάξιος της χαρακτήρας της κυρίας Σοφκάλη που εγώ κάνω ψυχικών. Πόλεμο. Ψυχική βία παραπάνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα να θα έρθουμε να σας δούμε ξανά. Εγώ θα ξανάρθω, εννοείται, στο Ανεμόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι, γιατί δεν είπαμε... Κάτσε κυρία Σοφκάλη, εσύ κάτσε. Να μην παραλείψουμε την Αστέρο, ναι, που υποβίεται, ναι, τη γυναίκα του Γκαλιμάρ. Του Γκαλιμάρ. Ναι. Εγώ θα κυρία Σοφκάλη, ναι, θα μου κάνεις μια χάρη. Ναι. Έτσι όπως είναι η μαστιγόνη στον Ανδρέα. Ναι. Δεν μπορείς να γυρίσεις και λίγο να δώσεις και χουσ, να είναι της Αστέρος έτσι. Όχι, γιατί προχτές... Ναι. Είπε κάτι πολύ γλυκό η Αστέρο. Η Αστέρο είπε, ναι, κάτι πολύ γλυκό. Πραγματικά, είπε, βιάζομαι να φύγω, γιατί με περιμένει το παχουλό μου. Βάλε λεπτό. Ήβρε άλλο η Αστέρο, ήβρε άλλο. Απατάμε η Αστέρο. Ήβρε άλλο. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Με, ναι. Δεν με αναλόγει. Και επίσης θέλω, έχω μια επιθυμία. Θέλω να σε δω να καθαρίζεις τζάμια. Θα σας προσκαλέσω εδώ αύριο το Σάββατο. Γιατί έμαθα ότι εσύ τα καθαρίζεις. Όχι μόνο τα τζάμια, κυρία Σοφκάλη, μόνο είσαι καλά. Ξέρω για τα τζάμια. Μικροφορημένη. Άκου, ας σου πω κάτι, το Σάββατο. Να ξέρω μικρό παράδειγμα, παιδιά.
Είχα παράσταση τη νύχτα της Παρασκευής. Έπεσα η ώρα 3 το πρωί, σηκώθηκα η ώρα 8. Λοιπόν. Έψησα τη ψωμιά, άπλωσα τη πλυντήρια, σκούπισα τη, έστρωσα τη, εξίστρωσα τα κρεβάθια ούλα. Εντάξει, και επειδή έπεσα να κοιμηθώ μια ώρα το απόγευμα για να μπορώ να πω παράσταση στη Λεμεσό τη νύχτα, έκαμε μου μπούλινγκ που δεν μπορεί να φανταστεί. Λε κάτι άλλο δεν θέλει να σου κάνω. Τζάμια. Την επόμενη φορά θα σα προσκαλέσουμε, κυρία Ζαφιάνη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά, μπορείτε να πάτε πίσω στη θέση σα. Ένα χειροκρότημα στην κυρία Σοφκάλη, σας παρακαλώ. Ανδρέα μου, Μαρίνο μου, δυστυχώς επειδή πρέπει να κλείσουμε, σας έχω φέρει ένα δωράκι κοινό και για τους δύο, γιατί ξέρω ότι είστε στο ίδιο καμαρίνι. Και επειδή ξέρω πόσοι. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να το ανοίξεις, Μαρίνο, να το δείτε. Επειδή ξέρω πόσον πιστεύετε, πόσον. Κατάλαβα εγώ. Κανένα σταυρό, καμιά εικόνα. Δεν είναι σταυρός, δεν είναι σταυρός. Είναι ένας άγγελος για το καμαρίνι σας. Υπέροχο, παιδιά. Για να σας έχει καλά ο Θεός και να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέατρο Ανεμόνα, λοιπόν, Madame Butterfly, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7. Μέχρι... Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάφο, πάφο. Πότε πάφο. 3-4 του Μάρτη. 3-4 του Μάρτη, Κυριακή. 2-3. 2-3 στην Πάφο, να γίνω. Και Πατήχιο, πότε πάμε. Και 6 του Μάρτη στο Πατήχιο. 6 του Μάρτη στο Πατήχιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Μα τελειώσαμε. Μα τούτον ήταν. Τούτον ήταν, Ανδρέα. Βαρέθηκε εμάς. Περάσαν 25 λεπτά, μάνι. Δεν το καταλάβεις. Είσαι να καλά, περνούμε εδώ. Και ήθελα σε πειράξω, με πειράξει. Επείραξε. Επείραξε εσύ που ήρθα. Όχι, επείραξε με την κυρία Σοφκάλη που μου ανέφερε με εμάς και μαχουλώνε. Λοιπόν, ένα λεπτό και να πω εγώ κάτι. Ερώτησα την Αστέρο μια νύχτα, δεν μου κάνει ο Λουίς, δεν μου κάνει λαλί μου τρώει. Λαλό της που να πω στην εκπομπή, να πιω από τζιν τα σάμμαρι και να του πάρω ένα... Αν τράπηκα. Ένα λεπτό ρε Ανδρέα, δε το. Πιάνω εγώ να σας αφεύγω. Δε το, τι αν τράπηκες ακριβώς. Εν έχει τόπο να το βάλει. Έχεις 5 ευρώ, εν έχω. Δύουμε και ρέστα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ξαναέχουμε σύντομα. Θέλω να πω κάτι δημοσίως. Δεν και αναγκάζει με κανένας, ούτε έχω γλώσσα ως το παλαιχώρι. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μπράβο και στον κόσμο που σε ακολουθεί και που είσαι εκεί πάνω. Και μπράβο. Νομίζω είχαμε το ανάγκη οι Κυπραίοι, το διαφορετικό. Χωρίς να θυμίζει κάτι άλλο. Ναι. Εν καθαρά δικό σου και τούτο φαίνεται. Βγάλεις το προς τα έξω, δηλαδή καταλάβει το ο κόσμος ότι είναι ένα πράγμα δικό σου. Που, ναι, γνήσιο. Πολλά σημαντικό είναι το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο. Γι' αυτό και σε αγκάλιασε ο κόσμος. Να είστε καλά. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και πάμε σχόλας για να κλείσουμε. I spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I grow strong and now learn how to get on love. And so your back from outer space, I just want you to find you here with such a look upon your face. I should have changed that stupid love, I should have made you never clear. If I had no fortune or sequel, you'd be back to bother me. Try to hurt.
Να σου πω. Να μου θέλετε. Να υποθέσω και να στέλνω την εγνώρισε σε δίσκο, ναι. Να υποθέσεις λάθος. Στα σφινάκια από την εγνώρισα. Άρα όχι σε δίσκο. Να μου μιλάει σκορπιόν και παίζει το κομμάτι, δεν καταλάβω. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε, παιδιά. Καλώς τους. Είναι ο φίλος μου. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Έλα από εδώ, αγαπημένη μου εσύ. Και η. Ντόμνια. Ντόμνια. Ξέρω εσύ τι όνομα. Ντόμνια. Ντόμνια. Από πού βγαίνει τον Ντόμνια. Το Γεωργία. Δομινίκη. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε αν θα απαντήσετε σωστά για να κερδίσετε τα δώρα μας. Πόσο χρονών είπαμε ότι είναι ο Παναγιώτης? 32. Αν πελώνα. Τούτα δεν τα χάνετε. Αλλά κι άλλα ξιάνετε εδώ. Ενόμιζες ότι υποκοιμήθηκες σαν. Ωραία. Ντόμνια, τι μαγείρεψε ο κόντσολος στη Μενεγάκη? Πούλες με πατάτες. Α? Πούλες με πατάτες. Αντιναχτές σε πάει πατάτες. Όχι, σκεφτείτε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Από πού είσαι, Ντομνία μου? Δευτεράν. Δευτεράν και? Λάρναγα. Λάρναγα. Αφού ήρθες που η Λάρναγα, 50 ευρώ πεζίνα από τη Star Oil. Να φύγεις να πάει πίσω και να ξαράρθεις την άλλη εβδομάδα. Να φύγεις να πάει πίσω, γέμος. 100 ευρώ από τη Σίτα, μπορεί να τα ξαδιώσεις σε οποιοδήποτε κατάστημα τη Σίτα Shop. Θέλεις να πάρεις ό,τι θέλεις από εμάς. Ένα χειροκρότημα στους παίχτες μας. Μπορείτε να πιστέψετε επίσης στις θέσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη μας, πέμε στο σαχλόν ανέκδοτο. Είναι σαχλό. Μην το προλογίζετε. Λοιπόν, τι κάνουν. Πω πω Χριστέ μου. Τι κάνουν τρία σκουλίκια σε μια στάση. Έλα μαζί μας. Να το δείξει τηλεόραση. Την Παρασκευή. Έλα είσαι ο παίχτης μου, να πει και εσύ έναν. Έλα, είσαι τώρα, το κάνεις τώρα. Έλα. Πάμε. Άντε, μουσικό. Άντε, ξεκίνα. Τι. Ξεκίνα, ρε. Τι κάνουν τρία σκουλίκια σε μια στάση. Περιμένουν το σκουλικό. Έξερες το. Σκούλπας, λαλί μου. Και λαλί μου το νορμάλ. Έλα, μουζού, να πέντε εσύ έναν, το δικό σου. Να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Έξερες το. Το πιστεύω. Δεν σκέφτηκα κάτι. Γενικά, όχι, συγκεκριμένα που μου. Όχι, για τον έκδοτο. Περιμένε. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι κάτι να. Με το σβήσεις. Έστω το αποθήκευσα το. Πέ μας μια λατάκα μου τους 7 ουρανούς, εν το ίδιο. Λοιπόν, εμπελάρα, ξαναείπα το. Δεν έχει σημασία. Μην το προλογείς, μην το πουλάς. Γιατί είπες κανένας ότι ο Παναής λαλεί μας ανέκδοτα από το... Ναι. Όχι, πολλά πελάρα. Θα το πω. Μην το αδικείς. Εντάξει, παιδιά, τι είναι πράσινο και σιγά σιγά γίνεται κόκκινο. Το πιπέρι, όχι. Όχι. Ένας βάτραχος στο μπλέντερ. Κυρία Σαφκάλη, ποιο μου τα θυμίζει. Τον επιάνω το pet shop τη Χριστιανά. Το σκουλικό. Και βάλε το στον μπλέντερ για άλλη που την εκπομπή του Ρίκ. Αχ, Χριστέ μου, πέμε. Ευχαριστούμε την κυρία Μουζουρά. Χειροκρότημα, πείτε μου τι θέλει. Λοιπόν, όλοι μα οι διαγωνισμοί για τα μεγάλα δώρα βρίσκονται αρτημένοι στη σελίδα μα στο Facebook. Επίσης, όσοι θέλουν να παρευρεθούν εδώ στα γυρίσματα, μπορούν να καλέσουν στο 22-212-400. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα συμπληρώνουμε 100 εκπομπές, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε ένα εορταστικό γύρισμα με καλεσμένους τη γλυκίτα την αγαπημένη μου Χριστιανά Αρτεμίου και τον όξινον, αντιπαθητικό, μισισμένον Τάσον Τρίφωνος. Οπότε θα έχουμε πάρα πολλά δώρα και για τον κόσμο που θα έρθει εδώ λόγω της επαιδιακής εκπομπής, ταξίδια και πολλές εκπλήξεις. Οπότε και σε εσάς από το σπίτι εννοείται ότι θα έχουμε εδώ, δώσουμε πάρα πολλά δώρα. Την ερχόμενη Παρασκευή, 9 και 4 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου. Φιλιά, γεια σας. Στο όνειρο μου ζωγραφίζω.
δίπλα σου όταν με θες. Όταν βρίσκεσαι μόνη και η καρδιά σου ματώνει, σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.